Καλό σας απόγευμα, καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα τις επόμενες 2 ώρες μέσα από τα ρεπορτάζ, από σχολιασμό και φυσικά με τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Θα παρακολουθήσετε όλα τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, στη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πέμπτη σήμερα 14 Ιουλίου έχουμε και έρευνες έχουν ξεκινήσει οι αρχές για τη χθεσινή πτώση ελικοπτέρου που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Άγιος Μινάς της Σάμου. 2 διασωθέντες, ωστόσο και 2 νεκροί είναι ο υπολογισμός αυτής της συντριβής. Ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ σώοι και καλά στην υγεία τους είναι ο Μολδαβός μηχανικός του ελικοπτέρου και ο χειριστής επίσης Μολδαβός, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος χθες που διασώθηκε κολυμπώντας μόνος του μέχρι την ακτή. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των επιβενόντων, το ελικόπτερο βούτυξε στο νερό όταν μία ρηπή αέρα το αποσταθεροποίησε την ώρα που προσπαθούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Φως στα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή στα 2 από τα 4 μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικόπτερου να μένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των 2 που σώθηκαν. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί στις 16:39 από τη Σάμο για να συμμετάσχει στην κατάσβεση πυρκαγιάς και το δυστύχημα συνέβη στις 15:55. Ο Μολδαβός μηχανικός, που ήταν και ο πρώτος που βρέθηκε ζωντανός, παρέμεινε στο νερό επί 35 λεπτά, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι είχε δει και τα άλλα 3 άτομα να βρίσκονται στη θάλασσα. Επίσης ανέφερε ότι υπήρχαν μεγάλα κύματα και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Πιο συγκεκριμένα, ο Μολδαβός μηχανικός ανέφερε ότι την ώρα που το ελικόπτερο πλησίασε στη θάλασσα για υδροληψία, η ισχυρή ρηπή ανέμου χτύπησε το ελικόπτερο και το έφερε τούμπα. Μάλιστα, ο μηχανικός είπε ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα, αλλά σε συνέχεια και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, έχασε τα υπόλοιπα μέλη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των άλλων 3 μελών, ο δεύτερος που εντοπίστηκε ήταν ο Έλληνας, ο οποίος δεν κατάφερε να επιζήσει, ενώ νεκρός βρέθηκε και ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης. Αρκετές ώρες αργότερα από την πτώση εντοπίστηκε ζωντανό στο 4ο μέλος, ο Μολδαβός πιλότος, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή Πλάκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα θαλάσσια ρεύματα τον έβγαλαν στη στεριά. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, 2 από τους επιβαίνοντες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή μεταφέρθηκαν στην ξηρά χωρίς τις αισθήσεις τους. Έγινε επιτόπια προσπάθεια ανάνυψης του με κάρπα, προσπάθεια που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο, η οποία όμως δεν έφερε αποτελέσματα και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί βεβαίωσαν το θάνατό τους. Λέτε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε και τι γίνεται με το πολυαναμενόμενο Power Pass, καθώς το πρώτο κύμα πληρωμών για το επίδομα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο κυμαίνεται από 18 μέχρι 600 ευρώ, ξεκινά επιτέλους αύριο Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση την ερχόμενη εβδομάδα μετά την έκδοση των νέων σχετικών ενημερωτικών εκαθαριστικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερωτικά εκαθάρισης αναρτώνται σταδιακά από χθες το βράδυ στη σχετική πλατφόρμα του Power Pass. Παράλληλα, αποστέλλεται και ενημερωτικό email για την ανάρτησή τους σε κάθε δικαιούχο. Διευκρινήσεις όμως για το Power Pass έδωσε νωρίτερα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όπως είπε, έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια αιτήσεις. Εξήγησε ότι άμεσα αναρτώνται τα εκαθαριστικά για περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους που αναμένεται, αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα πληρωθούν αύριο. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι μετά τον έλεγχο αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Οικονόμου πρόσθεσε πως θα ακολουθήσει επέκταση του μέτρου και για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός του Ιουνίου. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Αύριο Παρασκευή 15 Ιουλίου ξεκινά, όπως διαβεβαίωσε από χθες και ο Υπουργός Ενέργειας, η πληρωμή του Power Pass. Ήδη δικαιούχοι ξαναλαμβάνουν τα πρώτα email για να μπουν στην πλατφόρμα και να ελέγξουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καθάριση. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι η πληρωμή για την επιδότηση ρεύματος θα γίνει αύριο, αν υπάρξουν προβλήματα στην τελική ευθεία για την εκαθάριση, καταβολή των χρημάτων από 18 σε 600 ευρώ θα γίνει τη Δευτέρα. Τα email που θα είναι στους δικαιούχους τους καλούν να μπουν στη σελίδα vouchers.gov.gr. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να μπουν στην ειδική ιστοσελίδα στο gov.gr για να δουν το ποσό που θα λάβουν πίσω από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα φορολογητέου έτους 2020, το οποίο μετά την αφαίρεση των φόρων ανέρχεται έως και 45.000 ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνει υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μεταφόρων φορολογικού έτους 2021. Η επιδότηση δίνεται σε όσους είχαν συλλογική επιβάρυνση λογαριασμού
λογαριασμός ρεύματος από 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022 πάνω από 30 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει το 60% της αυξημένης κατανάλωσης για κύριες κατοικίες και φοιτητικές μετά την αφαίρεση κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων με τους παρόχους. Έφτασε λοιπόν η ώρα των πληρωμών. Θετικά τα νέα για τους δικαιούχους. Καλά τα νέα. Πάμε όμως εμείς σε ακόμη καλύτερα. Πάμε στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό της τηλεόρασης του Άστρα, που συνεχίζει και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κλήρωση για ένα δώρο διακοπών, για ένα δώρο, ένα ταξίδι για έναν υπερτυχερό, αλλά δύο ατόμων, στο νησί της Χίου. Εκεί θα καταλύσουν για 4 βράδια δωρεάν στο αρχοντικό Ριζικό, ένα πολυτελέστατο κατάλημα, ένα τετράστερο ξενοδοχείο, πέτρινο, ανάμεσα σε άλλα πέτρινα αρχοντικά, περιστοιχίζεται από πολλά περιβόλια, βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο νησί, καθώς απέχει λίγα χιλιόμετρα από τις πιο γνωστές παραλίες της Χίου και είναι και σε κοντινή απόσταση και από τη χώρα του νησιού. Αυτός λοιπόν είναι ο μεγάλος διαγωνισμός. Δίκλινο δωμάτιο στο τετράστερο ξενοδοχείο αρχοντικό Ριζικό. Όσοι λοιπόν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό, συνεχίστε να στέλνετε ή στείλτε τώρα, αν δεν το έχετε κάνει, ένα email στο sti@astratv.gr. Δηλώστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Μπορείτε να στείλετε φυσικά και περισσότερο από ένα email. Όσες περισσότερες είναι οι συμμετοχές, τόσες μεγαλύτερες οι πιθανότητες να είστε εσείς ο μεγάλος υπερτυχερός για αυτό το πανέμορφο καλοκαιρινό ταξίδι διακοπών στο νησί της Μαστίχας και στο αρχοντικό Ριζικό. Εκεί, σε αυτό το ξενοδοχείο, θα έχετε όλες τις ανέσεις. Βλέπετε στα πλάνα ένα πέτρινο κατάλημα που έχει τα πάντα. Σας προσφέρει τα πάντα, όλες τις ανέσεις και εδώ φυσικά παρακολουθείτε άνετα κρεβάτια για να ξεκουραστείτε. Πραγματικά θα επιστρέψετε ξεκούραστοι από αυτό το ξενοδοχείο. Λοιπόν, email είπαμε στο sti@astratv.gr. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας χρειαζόμαστε. Αν δεν έχετε εσείς δικό σας email, ζητήστε από ένα κοντινό σας πρόσωπο να δηλώσει τα δικά σας στοιχεία. Αυτόματα και εσείς μπαίνετε σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση που βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κληρωθεί ο μεγάλος υπερτυχερός. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε, στα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ξεκινώντας από τη Λάρισα και τη Σοφία Κοντοθανάση, την οποία και καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας. Καλό απόγευμα, Σοφία. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τα κρούσματα κορονοϊού στα ύψη, καλά κρατούν, η μεταδοτικότητα συνεχίζει να είναι μεγάλη. Έτσι κι αλλιώς από την περασμένη εβδομάδα οι επιστήμονες, οι ειδικοί μας έλεγαν ότι τώρα φτάνουμε στην κορύφωση αυτού του νέου κύματος και της καινούργιας υποπαραλλαγής της Όμικρον. Τώρα, Σοφία, τι παρακολουθούμε κι άλλη παραλλαγή, ένα όνομα μου διαφεύγει να σου πω την αλήθεια. Κένταυρος νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη, γιατί έχουμε πια όμικρον, παράλλαξη 4, 5, δέλτα, αλφα, έχουμε εντάξει πολύ μπερδευτεί, πάντως κορονοϊός καλά κρατεί. Ας κρατήσουμε αυτό, γιατί τα κρούσματα πραγματικά είναι σε υψηλά επίπεδα και στην περιοχή μας. Μάλιστα, ανησύχησαν έντονα, να σου πω, και στο σύστημα υγείας εδώ στη Λάρισα νοσοκομεία. Να σου πω, την περασμένη Παρασκευή είχε 14 ασθενείς που πρέπει να νοσηλευτούν. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιες εισαγωγές στο νοσοκομείο, ανησυχείς. Από 2-3 που είχες, πας ξαφνικά στους 14, υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Βέβαια, αυτό συνέβη μια φορά, αλλά υπάρχουν 4-5 εισαγωγές την ημέρα. Δεν είναι και μικρός ο αριθμός. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων και κυρίως όσοι είναι επικεφαλείς σε μονάδες COVID δεν δηλώνουν και τόσο ανήσυχοι, αλλά τους βλέπουμε από την άλλη δεν είναι και τόσο καθησυχαστικοί. Είναι σε μια στάση αναμονής. Πάλι μια καινούρια υποπαραλλαγή. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Ναι, δηλαδή, είναι νέα τα συμπτώματα ξανά. Έχουν επιστρέψει συμπτώματα από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, που δίνουν έτσι πυρετό και κάποιες δύσπνες ενδεχομένως, γιατί χτυπάει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Είναι
κάπως διστακτικοί απέναντι σε αυτό. Μιλώντας με τους γιατρούς, λένε ότι ο κορονοϊός σε κάθε οργανισμό μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις. Σε άλλο μπορεί να έχει μόνο βήχα, σε άλλο άλλος να το περάσει τελείως ασυμπτωματικά. Έχω ακούσει ακόμη και για άνθρωπο ο οποίος λιποθύμησε από τον ήλιγκο. Δηλαδή μπορεί να πάθει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ότι και οι ίδιοι ακόμη, γι' αυτό και είναι επιφυλακτικοί. Ναι, όταν ακούς μια παραλλαγή καινούργια, λες τώρα τι έρχεται, τι επιπτώσεις θα έχει στον οργανισμό. Είναι όλα καινούργια αυτά. Βέβαια, αυτό που περνά τώρα η χώρα μας, το έχουν περάσει στην Ευρώπη σχεδόν ένα μήνα πριν. Αυτό. Άρα, δηλαδή, αυτό που είπες ότι είμαστε στο πικ αυτής της μετάλλαξης, παραλλαγής μετάλλαξης όμικρον, σίγουρα έτσι είναι πολύ μεταδοτική. Θα έλεγε κανείς ότι νοσούμε πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και τέτοιους θανάτους, τέτοια μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, σίγουρα, και έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ τα αντιϊκά φάρμακα. Δηλαδή, χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο, να μείνεις 2 ώρες κάθε μέρα για 5 ημέρες, να κάνεις την αγωγή σου και να επιστρέψεις στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μείνεις μέσα στο νοσοκομείο. Και αν πας και στην αρχή κιόλας των συμπτωμάτων, έντονων συμπτωμάτων, είναι ακόμη καλύτερα για να αντιδράσεις και καλύτερα στον οργανισμό. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Επιστημονικά έχουν προχωρήσει αρκετά, οι θεραπείες έχουν εξελιχθεί με γρήγορους ρυθμούς. Ήταν καινούργια βέβαια τα δεδομένα, αλλά είναι κάπως. Όχι κάπως πολύ καλύτερη η κατάσταση σχετικά με την νοσηλεία ενός ασθενούς από κορονοϊό. Όταν δεν βλέπεις τις ΜΕΘ γεμάτες, όταν δεν βλέπεις αριθμούς που έχουμε ζήσει δυστυχώς και εδώ στην περιοχή μας με πάρα πολλούς νεκρούς. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση βεβαίως με τους προηγούμενους μήνες και χρόνια, γιατί φτάσαμε 2,5 χρόνια να μιλάμε για την πανδημία. Θέλει προσοχή τώρα. Τα λέμε συνεχώς, έχουμε γίνει και γραφική λαχτήρι. Τα λέμε καθημερινά και συνεχίζουμε και σήμερα και κρατάμε αυτή την αισιόδοξη νότα ότι δεν έχουμε πολλές νοσηλείες παρά το γεγονός ότι έχουμε έκρηξη των κρουσμάτων. Αυτά όλα, Σοφία, μας τα λέει και ο κύριος Βασίλης Πινάκας, είναι ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Λάρισα, με τους οδικούς να δηλώνουν πως ο κορονοϊός είναι εδώ και χρειάζεται προσοχή. Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες μια αύξηση των νέων μολύνσεων, των νέων κρουσμάτων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, που καταγράφεται και στην περιοχή της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Λάρισας. Γι' αυτό συνιστούμε σε όλο τον κόσμο να είναι προσεκτικός, να φοράει τη μάσκα την προστατευτική σε κλειστούς χώρους, παρότι δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας σε ειδικούς χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία και οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι μας προστατεύει, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμα και η απλή χρήση της μάσκας, στο να τηρούμε την κοινωνική απόσταση μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός. Και να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό. Θα πρέπει να προβούν στον εμβολιασμό τους αυτοί που είναι άνω των 70 και αυτοί που είναι άνω των 60 και έχουν κάποια συνοσηρότητα, κάποιες άλλες παθήσεις δηλαδή, που θα συμβουλευτούν και τον γιατρό τους, όπως και αυτοί που είναι από 30 μέχρι 60 που έχουν κάποιες σοβαρές παθήσεις, κατόπιν και συνεννόησης και με τον γιατρό τους. Είναι το όπλο που έχουμε για να προστατευτούμε ο εμβολιασμός, όπως επίσης το όπλο για να προστατευτούμε είναι και η τήρηση των μέτρων. Το λέω και πάλι, παρότι δεν είναι υποχρεωτικά, είναι θέμα ατομικής και ευθύνης του καθενός μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας, τηρώντας απλά μέτρα που όλοι έχουμε μάθει πώς μπορούμε να τα διαιρούμε. Μπορεί το σύστημα υγείας να μην πιέζεται, ωστόσο ευπαθείς ομάδες πληθυσμού χρειάζεται να προσέχουν λίγο παραπάνω, όπως τονίζουν οι ειδικοί. Το σημαντικό είναι ότι παρότι υπάρχει αύξηση των νέων μολύνσεων, των νέων κρουσμάτων, δεν ασκείται μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, δηλαδή στις νοσηλείες, τόσο σε μονάδες απλές COVID, αλλά ιδιαίτερα σε μονάδες συντατικής θεραπείας, που είναι οι σκληροί δείκτες μαζί με τους θανάτους. Γι' αυτό ακόμα δεν χρειάστηκε να πάρουμε αυστηρά μέτρα, να μπουν ξανά οι περιορισμοί. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γι' αυτό απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως η χρήση της μάσκας, το συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση αντισηπτικού και το να κρατάμε τις αποστάσεις, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε πολύ κόσμο με συγχρονισμό, είναι προφυλάξεις που μπορούμε όλοι να πάρουμε και δεν είναι και ιδιαίτερα πιεστικές. Ο εμβολιασμός σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και στους άνω των 60 κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους ειδικούς. Μάλιστα, αυτά μετά του κορονοϊού, Σοφία. Τώρα είναι πολλές οι υποχρεώσεις
που έχουν πέσει στο κεφάλι όλων μας, έτσι, δεν το συζητάμε, πάρα πολλές υποχρεώσεις σε διάφορα επίπεδα. Είναι και κάποια εμπόδια που στη μέση δημιουργούνται και διαρκώς ζητείτε να δοθεί μία παράταση. Τώρα, έχουμε τους παραγωγούς να ζητούν μία παράταση να τους δοθεί προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, διότι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ακόμη εκτός και δεν προλαβαίνουν. Να σου πω ότι σήμερα λίγοι λήγουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ξέρεις πόσες χιλιάδες αγρότες. Α, σήμερα είναι καταληκτή. 14.000 σε όλη τη Θεσσαλία, 7.000 στη Λάρισα. Και να σου πω και το καλύτερο, ότι μόλις χθες το αρμόδιο Υπουργείο έστειλε εγκύκλιο δεκάδων σελίδων, κοντά στις 200 σελίδες, για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι αγρότες για να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Είναι δυνατόν μία ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία να στέλνουν εγκύκλιο σε όλα τα γραφεία που τον δηλώσουν ΟΣΔΕ για να τους πούν τι πρέπει να έχουν οι αγρότες μαζί τους για να υποβάλουν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και τι γίνεται τώρα, δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Καμία μέχρι στιγμή που αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Να σου πω επίσης, και είναι και με υπαιτιότητα της κυβέρνησης, το αρμόδιο Υπουργείο, θυμάσαι που μιλάγαμε για την αναβάθμιση του συστήματος, αυτή την αναβάθμιση που μόνο αναβάθμιση δεν έφερε, γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ανοίξει το σύστημα, να μπορέσουν οι αγρότες να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν ευθύνονται λοιπόν ούτε τα γραφεία ούτε οι αγρότες που καθυστέρησαν να πάνε, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μα συγγνώμη τώρα, όμως είναι μεγάλο ερώτημα τώρα εδώ. Τι γίνεται σήμερα, λίγη προθεσμία, 7.000 στη Λάρισα. Και πάνω από 14 όλη τη Θεσσαλία. Τι θα γίνει όμως πραγματικά, έτσι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Και δεν είναι δυνατόν σήμερα να λήγει η ημερομηνία και χθες να στείλαν από το αρμόδιο Υπουργείο εγκύκλιο που να διευκρινίζει τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι αγρότες. Αυτό δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει, ότι και όσοι πρόλαβαν και κατέθεσαν τις δηλώσεις, μπορεί και αυτή να είναι εκτός. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί η εγκύκλιο τώρα ήρθε, χθες σου λέω. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, να σου πω, αν δεν δοθεί παράταση, τι σημαίνει αυτό, ποινές. Τι σημαίνουν ποινές, σημαίνουν ότι θα χάσουν χρήματα από τις επιδοτήσεις οι αγρότες, ένα μέρος των επιδοτήσεων. Εμείς αναμένουμε έστω στο και πέντε. Μήπως τελικά κάτι αλλάξει από το αρμόδιο Υπουργείο. Είμαστε σε επικοινωνία και με τους αρμοδίους για να δούμε αν μέχρι το κλείσιμο της ημέρας αλλάξει κάτι. Γιατί δεν είναι 50 και 100 αγρότες. Ακόμη που και τόσοι ένας... να ήταν, ακόμη και τόσοι. Αλλά θα έλεγες τότε ότι ήταν κάτι που συνέβη με δική τους υπαιτιότητα. Δεν μιλούμε και χιλιάδες τώρα. Και υπήρξε και μια μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα του συστήματος. Γιατί αυτή η περιβόητη αναβάθμιση άργησε να γίνει. Άρα δεν ευθύνονται ούτε από τα γραφεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ούτε φυσικά και από τον αγροτικό κόσμο. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ μας έχει μιλήσει για αυτό το θέμα. Πολύ κρίσιμο, πολύ σοβαρό το θέμα αυτό για τους παραγωγούς μας. Μιλούμε για χιλιάδες αγρότες, βεβαίως. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι μας είπε. Απίστευτο και όμως ελληνικό, καθώς σήμερα λήγει η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ μόλις χθες έφτασε εγκύκλιο του Υπουργείου με δεκάδες σελίδες για το τι έγγραφα θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι αγρότες και την υποβολή δηλώσεων. Σήμερα 14 Εβδόμου, μετά την παράταση που εξέδωσε ο Υπουργός στις 29 του Ιουνίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο των δηλώσεων καλλιέργειας στο γνωστό ΟΣΔΕ. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα τεχνικές και κανονιστικές ελλείψεις. Η εγκύκλιος της διαδικασίας βγήκε χθες, μια μέρα πριν τη λήξη του έργου. Και η στατιστική λέει ότι περίπου 7.000 Λαρισαίοι και γύρω στους 16.000 Θεσσαλούς δεν έχουν προσέλθει ακόμα σε κανένα ΚΙΔ για να ολοκληρώσουν τη δήλωση καλλιέργειας. Φαντάζομαι και όλοι πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια διαχείριση πολύ συγκεκριμένη από την πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν γίνεται σε τέτοιες χρονιές τις οποίες βιώνουμε να έχουμε απώλεια επιδοτήσεων, ούτε ποινές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συνήθις πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, που ευελπιστούμε ότι θα εφαρμοστεί και φέτος για να μπορέσει να έχει αίσιο τέλος η όλη διαδικασία. Εμείς κανονικά ζητάμε να υπάρξει ολιγοήμερη παράταση, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκπαιρωθεί η διαδικασία ορθώς. Εάν τυχόν κανονιστικά δεν μπορεί να εξαχθεί παράταση, θα πρέπει να βρεθεί τεχνική λύση επί της συγκεκριμένης διαδικασίας. Οι αγρότες ευελπιστούν πως θα δοθεί παράταση, καθώς διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν ποινές για τους ίδιους. Τώρα αναρωτιόμαστε αν όποιος υπηρεσιακός παράγοντας έστειλε αυτή την εγκύκλιο χθες είχε μπροστά του κάποιο ημερολόγιο. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το πιστέψουν. Λέει είναι δυνατόν να στέλνουν διευκρινήσεις χθες. Ενώ ακόμη και με την παράταση σήμερα λήγει η ημερομηνία.
Θα σας ελπίσουμε ότι αύριο θα έχουμε νεότερα. Το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί αφορά χιλιάδες αγρότες, δεν το συζητώ. Γιατί μετά πραγματικά δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι παρενέργειες όλο αυτό, έτσι. Είναι ποινές και είναι χρήματα που πραγματικά δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ από τους αγρότες, πόσο μάλλον δε να χάσουν και μέρος των χρημάτων από τις επιδοτήσεις χωρίς να φταίνουν και οι ίδιοι φυσικά. Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα, Σοφία. Πάμε στον προβληματισμό που υπάρχει και εκφράστηκε και σήμερα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, σχετικά με την κατασκευή έργων ανάμεσα σε αυτά τα εμπόδια, όπως ανέφερα, οι απαλλοτριώσεις. Και δεν είναι και λίγες, όπως για παράδειγμα για τον δρόμο Λάρισας-Καρδίτσας ή αλλιώς Καρδίτσας-Λάρισα, ένα μεγάλο κομμάτι που ενώ υπάρχει απόφαση για να γίνουν απαλλοτριώσεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν και θα πρέπει μετά να κινηθούν όλες οι νόμιμες, όπως καταλαβαίνεις, διαδικασίες χρονοβόρες και αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το άλλο μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, η αύξηση των οικοδομικών υλικών. Τα πάντα πλέον είναι στα ύψη. Η κυβέρνηση έχει δώσει κάποιες εναλλακτικές για τους κατασκευαστές, όπως για παράδειγμα να μπορούν να πάνε παράταση του έργου νόμιμα 6 μήνες επιπλέον. Εάν είσαι στην ώρα σου εντάξει, θα πάρεις και ένα μπόνους. Υπάρχουν κάποιες κυκλίδες ασφαλείας για τους ίδιους για να μην χάσουν και μέρος των χρημάτων τους, αλλά ενδεχομένως να κερδίσουν και χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση αρκετά έργα. Και καταλαβαίνεις, ακόμη και αυτοί που θα επιλέξουν το εξάμεινο της παράτασης, σημαίνει και καθυστέρηση του έργου. Από την άλλη, καλεί όσους εμπλέκονται στο θέμα των απαλλοτριώσεων να μην χρειαστεί να πάνε δικαστικός. Έτσι κι αλλιώς ένα αγώνα που θα χαθεί, γιατί υπάρχει απόφαση. Άρα λοιπόν, χρόνο θα χαθεί και χρήμα. Γιατί για να κινηθείς και νομικά θα πρέπει να δώσεις και τα χρήματα. Έτσι. Εννοείται. Πάμε να παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Κώστα Αγοραστού. Στα εμπόδια που καλύτερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιμετωπίζει για την κατασκευή έργων, αναφέρθηκε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με κυριότερο τις απαλλοτριώσεις. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε μεγάλα έργα, όπως είναι το Τερψιθέα Ραχούλα, όπως είναι η παράκαμψη Κιώνας, όπως είναι το Δέλτα Καρδίτσα, όπως είναι ο Περιφερειακός της Καρδίτσας, όπως είναι ο δρόμος από το Ελευθερέ στη Μεσοράχη. Στα έργα αυτά έχουμε κάνει τις μελέτες, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, έχουμε κάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες, έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι, αλλά τα δημόσια έργα στην Ελλάδα είναι μια συνεχής μάχη δυσκολιών. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό, μετά από 2,5-3 χρόνια, έχουμε τις απαλλοτριώσεις. Καθυστέρησαν τα δικαστήρια, λόγω οι δικαστικές αποφάσεις, λόγω του κορονοϊού, που δεν λειτουργούσαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε καταθέσει τα χρήματα των τιμών βάσει του 7α, που σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στην απαλλοτρίωση και το γνωρίζουν, πρέπει να απελευθερώσουν το μέτωπο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά μας. Σημαντικό πρόβλημα, ωστόσο, είναι και αυτό της αύξησης υλικών για την κατασκευή των έργων. Έχω δώσει εντολή σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να προχωρούν γρήγορα τα έργα και να δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των έργων, αλλά βάσει πρωτόκολλου ενεργειών και νομιμότητας. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή, διότι υπάρχει μια ανατίμηση των υλικών με τα οποία κατασκευάζονται τα έργα. Είτε είναι άσφαλτος, είτε είναι PVC, είτε είναι πολυθυλένιο, είτε είναι σίδηρος, είτε είναι μπετό, οτιδήποτε. Είτε είναι ενέργεια, πετρέλαιο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στα έργα και γι' αυτό υπήρξε μία χαλαρότητα στους ρυθμούς και μία μείωση των ρυθμών ανάπτυξης των έργων. Δώσαμε εντολή να προχωρήσουν άμεσα και γρήγορα. Βέβαια, το Υπουργείο έβγαλε κάποιες διατάξεις και κάποιους νόμους. Πρώτος νόμος είναι της αναθεώρησης των τιμών, που δίνει μία ανάσα. Ο δεύτερος είναι για την αύξηση των τιμών της ασφάλτου του PVC και του πολυθελίου, που θα γίνεται απολογιστικά. Και ο τρίτος είναι που τους δίνει ένα μπόνους 5% προκαταβολικά επί του ανεκτέλεστου έργου, όταν τελειώσει το έργο στο χρονική περίοδο που είναι προϋπολογισμένο, ή διαφορετικά έχουν και τη δυνατότητα παράτασης 6 μηνών. Το σίγουρο είναι πως πολλά έργα έχουν ήδη καθυστερήσει να υλοποιηθούν, αφού κατασκευαστές πήραν την νόμιμη εξάμεινη παράταση.
Και να κλείσουμε, Σοφία, με το πολιτιστικό καλοκαίρι που ετοιμάζει ο Δήμος Κιλελέρη. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνει. Και ανάμεσα σε αυτές το Φεστιβάλ Σκόρδου, που πόσο ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε χθες από τους υπευθύνους αυτής της διοργάνωσης για αυτό το προϊόν πραγματικά χρυσό. Ένα προϊόν παγκοσμίως αναγνωρισμένο και πρώτο στην παγκόσμια λίστα ανάμεσα στα υπόλοιπα ίδια προϊόντα, έτσι. Ακριβώς. Ένα πολιτιστικό καλοκαίρι που τα έχει όλα, θα έλεγα εγώ. Μια ανάδειξη τοπικών προϊόντων όπως είναι το σκόρδο πλατικάμπου, το μαύρο σκόρδο, το οποίο είναι και ακόμη για φαρμακευτική χρήση και φυσικά και μπόλικος πολιτισμός σε σχέση με συναυλίες, εκδηλώσεις. Ο Μακεδόνας, μία από τις επόμενες συναυλίες. Καταλαβαίνεις, το έχει ετοιμαστεί ένα πολιτιστικό καλοκαίρι για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το χωριό τους, να φύγουν από την πόλη τους, να φύγουν εν πάση περιπτώσει για καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι όλοι μας περιμένουμε πώς και πώς, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε και μεγάλα ονόματα, να δούμε μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν οι δημοτικές αρχές, όπως ο Δήμος Κιλελέρη, έχει ετοιμάσει ένα πολιτιστικό καλοκαίρι πολύ πολύ καλό και δροσερό. Και να σου πω και ένα καλό νέο. Ναι. Έρχεται καύσωνας. Α, πότε, Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω το Σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας. Και μάλιστα από τις 20 του μήνα και μετά, να σου πω ότι θα, μέχρι να κλείσει ο Αύγουστος, θα είναι πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Αυτά τα λένε από την αρχή, Σοφία. Έπρεπε να το είχαμε πει, ναι. Είχε ένα δίκιο. Το κράτημα το καλό για το τέλος. Τουλάχιστον να δούμε ένα κανονικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Έτσι, θα έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, επιτέλους, θα πω εγώ, επιτέλους. Τα νεότερα θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Προς το παρόν πάμε να δούμε το πολιτιστικό καλοκαίρι. Το πολιτιστικό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να δούμε στο ρεπορτάζ. Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει στο Δήμο Κιλελέρ με συναυλίες, τη γιορτή Σκόρδου και πολλές ακόμη μετά την επιστροφή στην κανονικότητα μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω πανδημίας. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας που αναγκαστικά είχαμε σταματήσει τις εκδηλώσεις και γινόταν ελάχιστες, ο Δήμος Κιλελέρ φέτος αποφάσισε να έχει ένα πλούσιο, πολύ πλούσιο καλοκαίρι με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αρχίσαμε με τη Ζώζεφιν. Μέσα στον Ιούλιο θα έρθει ο Μακεδόνας στην Νίκαια και μέσα στον Αύγουστο θα έρθει η Τσαμπά στη Χάλκη. Ταυτόχρονα σε όλα τα χωριά γίνονται πλούσιες εκδηλώσεις με συλλόγους, με ομάδες, με κοινότητες σχεδόν σε όλα τα χωριά. Θα γίνουν ανάλογες εκδηλώσεις, όχι το επίπεδο αυτό που προανέφερα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικές. Να σημειωθεί πως από το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί γιορτή Σκόρδου στο Πλατίκαμπο, καθώς είναι μία από τις κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλοκαίρι εμείς, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με ταξίδια, συνεχίζουμε με διακοπές και πάμε αμέσως τώρα να υποδεχθούμε τηλεφωνικά μαζί μας τον κύριο Βασίλη Αδάμη. Είναι ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος της CJET, η οποία έχει δρομολογήσει το Σποράδες Star στην ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος Βόρειες Σποράδες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και το ταχύτερο πλοίο στην γραμμή, ένα πλοίο υπερσύγχρονο. Κύριε Αδάμη, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, αλλά σας ακούω πολύ βαθιά. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Εμείς σας ακούμε καλά. Ωραία. Ωραία. Το πρώτο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς συνεχίζεται η κίνηση για τα νησιά των Βορειών Σποράδων και στην επιστροφή για Βόλο, γιατί το Σποράδες Star προσφέρει τις μεγαλύτερες ανέσεις για όποιον θέλει να κάνει σύντομες αποδράσεις στα νησιά μας ή και μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές. Ναι, κοιτάξτε, η κίνηση τώρα αρχίζει, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι λίγο να αυξάνει. Μέχρι τώρα ήταν αρκετά υποτονική. Ξέρουμε όλοι ότι ειδικά ο Έλληνας περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ελπίζουμε όμως ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις προσεχείς ημέρες. Μάλιστα. Αυτές όμως τις ημέρες, κύριε Αδάμη, εκτός όλων των άλλων που προσφέρει αυτό το υπερσύγχρονο πλοίο στη γραμμή Βόλος Βόρειες Σποράδες, έχουμε και μία μοναδική προσφορά. Ναι, βεβαίως. Ισχύει μία προσφορά από σήμερα. Συγκέντ πάντα σε όλες τις γραμμές της έχει διάφορες προσφορές. Στο Βόλο τώρα κάναμε μια προσφορά η οποία ισχύει από σήμερα μέχρι και τις 28 Ιουλίου για όλα τα δρομολόγια, από σήμερα μέχρι τις 28 Ιουλίου για όλες τις διαδρομές. 30% στους επιβάτες και 30% σε όλους τους τύπους των οχημάτων. Για τα πρώτα 300 εισιτήρια
κυρίως είναι ένα δρομολόγιο. Και αυτό βέβαια θα το κοιτάμε κάθε φορά ξεχωριστά, βέβαια, για το προς τον αριθμό των εισιτηρίων. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι μια σημαντική ανάσα για αυτό, για όσους θα θέλουν να ταξιδέψουν. Έτσι, κυρίως αν υπάρχουν οικογένειες. 30% λοιπόν έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια. Μια δυνατότητα που υπάρχει, μας λέτε, από σήμερα, 14 Ιουλίου, μέχρι και τις 28 του μήνα για τα πρώτα 300 εισιτήρια. Τώρα το σποράδες... αναδρομολόγιο. Αναδρομολόγιο. Ναι, ναι, αναδρομολόγιο. Α, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Α, γι' αυτό. Ναι. Τότε πραγματικά είναι μοναδική, πιο μοναδική ακόμη αυτή η δηλαδή, πίστα, κύριε Αδάμη. Από Βόλο προς Σποράδες και αναδρομολόγιο από Σποράδες προς Βόλο. Βέβαια, γιατί έχετε, το Σποράδες θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και 1.000 άτομα, έτσι, 1.000 επιβάτες. Ναι, 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 ναι. Μέχρι 1.100 άτομα. Είναι 180 για ταχύ. Mm. Είναι πάρα πολύ γρήγορο πλοίο, 19 μίλια. Οι παροχές του είναι καταπληκτικές, έχει παροχές κουραζερόπλου, κυλιόμενη σκάλα, ασθενσέρ, ειδικές παροχές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και είναι τους παιδότοπους, συγγνώμη, και τους παιδότοπους, δεν ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε τον παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ναι, έτσι, πολυτελέστατη λοιπόν η χώρη του, ένα άνετο ταξίδι για τις Βόρειες Σποράδες με το Σποράδες Star. Και γρήγορο ταξίδι που έχει όλες τις ανέσεις και θα ήθελα να μας θυμίσετε και τις ώρες αναχώρησης. Καθημερινά αναχωρεί για τα νησιά του Σποράδες. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή υπάρχει η αναχώρησή μας, η πρωινή είναι στις 9 παρατέταρτο, Σάββατο και Κυριακή στις 8 και 4 και κάθε Παρασκευή κάνουμε και ένα έκτακτο δρομολόγιο απογευματινό στις 3 η ώρα. Μάλιστα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση. Θέλω να υπενθυμίσουμε, κύριε Αδάμη, ότι έχετε ρυθμίσει έτσι τις ώρες αναχώρησης από το Βόλο, ώστε φτάνοντας οι ταξιδιώτες στον προορισμό τους, να μην περιμένουν, να μην ταλαιπωρούνται μέχρι τη στιγμή που θα πάνε στο κατάλημα. Φτάνουν σωστά, την κατάλληλη... Σωστά. Πείτε μας. Σωστά λέω, γιατί φτάνουν στις 11, και... στις 11 η ώρα φτάνουν στην... στη Σκιάθο. Στις 12 και 4 στην Σκόπελο και μία παρατέταρτο στην Αλόνισο. Δηλαδή είναι ώρες που δεν χρειαστούν να έχουν μεγάλη αναμονή για να παραλάβουν το δωμάτιό του. Είναι οι ώρες που γίνεται το check-in στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα. Είναι η καλύτερη ώρα άφηξη σε ένα νησί για να μπεις κατευθείαν στο δωμάτιο, να μην ταλαιπωρηθείς έχοντας μαζί φυσικά και όλες τις βαλίτσες. Μάλιστα. Σωστά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μείνει ικανοποιημένος ο κόσμος και από την προσφορά μας. Πρέπει όλοι να, όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν στις Σποράδες, να προτιμήσουν αυτή την προσφορά. Είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόστος των εισιτηρίων. Ναι. Γιατί είπαμε να βοηθήσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και εμείς, βέβαια, η Συντζέτ σας ξαναείπα και στην αρχή ότι πάντα κάνει προσφορές όλες τις συνδέμες. Μάλιστα, μάλιστα. Ήδη έχει αποσπάσει έτσι και αλλιώς και η εταιρεία αλλά και το συγκεκριμένο πλοίο τα καλύτερα σχόλια για το γρήγορο και άνετο ταξίδι που προσφέρει και φυσικά η εταιρεία κατανοώντας και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν δίνει αυτή τη μοναδική ευκαιρία, μας είπατε, για 30% έκπτωση σε όλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 300 αναδρομολόγιο. 300 εισιτήρια, αναδρομολόγιο, τα πρώτα 300. Mm-hmm. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είτε είναι το δρομολόγιο αναχώρηση από Βόλο, είτε είναι επιστροφή προς Βόλο. Μάλιστα, μάλιστα. Απολύτως κατανοητό. Θα έχουν πάρα πολύ λοιπόν την ευκαιρία να έχουν αυτή την μεγάλη σημαντική έκπτωση για να ταξιδέψουν προς τις Βόρειες Σποράδες και να επιστρέψουν στη συνέχεια προς τον Βόλο. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούν όλοι στο ταξιδιωτικό τους πράκτορα να παραλάβουν τα εισιτήριά τους με αυτή τη μεγάλη προσφορά, είτε και μέσω ίντερνετ. Πολύ ωραία. Μέσω ίντερνετ στο cjets.com. cjets.gr, ναι. Και, gr, ωραία. Και εκεί μπορεί λοιπόν να γίνονται και κρατήσεις εισιτηρίων. Κυρία Δάμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλά ταξίδια με το Σποράδες Star. Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε να δούμε και άλλα θέματα στη Μαγνησία, τι συμβαίνει. Ο Βασίλης Μπαντίδης είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα. Από πού να ξεκινήσουμε? Λέω να ξεκινήσουμε από τις πανελλαδικές. Είναι υποψήφοι τώρα η αγωνία των υποψηφίων μας για τις σχολές στις οποίες θα περάσουν. Και είναι η περίοδος αυτή που συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά. Ναι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς των υποψηφίων. Δίνονται στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει τα κλειδιά για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από έμπειρους καθηγητές.
Να σημειώσουμε ότι δυσκολίες πάντως συνάντησαν οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου με την Τράπεζα των Θεμάτων παράλληλα, εκτός από το θέμα του μηχανολογικού και του μηχανογραφικού, συγγνώμη, η οποία εφαρμόστηκε μετά από αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό βαθμό και οι επιδόσεις αρκετών μαθητών να μην είναι ικανοποιητικές. Τώρα, να συμπληρώσουμε ακόμη ότι οι βαθμολογίες που έλαβαν αρκετοί μαθητές ήταν μικρότερες των προσδοκιών τους και αν δεν υπήρχε ο πολύ χαμηλός πύχης με το βαθμό για να προάγεται κάποιος στην επόμενη τάξη, θα είχαμε και αρκετούς μεταξεταστέους. Μάλιστα. Πάντως, σε ό,τι αφορά στο μηχανογραφικό δελτίο, όπως είπαμε, υπάρχουν φέτος συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι και το όλο θέμα έχει να κάνει επίσης και με την επιλογή σχολών. Στο ρεπορτάζ, λοιπόν, ο κύριος Ιωαννίδης, έμπειρος φιλολόγος, μας δίνει στίγμα για αυτό, για τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι. Πάντως, να τονίσουμε κλείνοντας ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Μια προσπάθεια είναι. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Μια προσπάθεια είναι για τα παιδιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Βασίλη. Δελτίου, ειδικά φέτος, είναι ο υποψήφιος να ακολουθήσει τις πραγματικές επιθυμίες του. Και αυτό που κάθε χρόνο οι καθηγητές λένε ως το βασικό κανόνα, φέτος αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη χρονιά με τους περιβόητους συντελεστές βαρύτητας που επεκτάθηκαν σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, με συνέπεια το τοπίο να είναι δεδαλώδες και μη συγκρίσιμο με πέρυσι. Ένα ακόμη κλειδί για την έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι τα αποκαλούμενα από αυτούς που χρόνια ασχολούνται με τις πανελλαδικές εξετάσεις τμήματα ευκαιρίας. Δηλαδή τμήματα που, αν και συνήθως έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής, όπως το μαθηματικό ΣΑΜΟΥ ή το τμήμα μηχανικών παραγωγής Ξάνθης, οδηγούν σε πολλές δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Ως τρίτο κλειδί, ειδικοί αλλά και παλαιότεροι υποψήφοι επισημαίνουν ότι είναι η αναζήτηση στο διαδίκτυο των οδηγών σπουδών, με τα αναλυτικά μαθήματα στα τμήματα που θεωρούν οι υποψήφοι ότι τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να ξέρουν τι θα έχουν να μελετήσουν την ερχόμενη χρονιά. Όπως γνωρίζουμε, τα μηχανογραφικά έχουν ανοίξει ουσιαστικά από τις 8 Εβδόμου και θα ισχύουν έως και τις 18 Εβδόμου. Τα παιδιά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της συμπλήρωσης μηχανογραφικών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για αρκετά άτομα. Έχουν οριστικοποιήσει ήδη τα μηχανογραφικά τους μέχρι και σήμερα, την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει περιθώριο. Βέβαια, καλό είναι να μην τρέξουν όλες τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, γιατί μπορεί να υπάρξουν πολλά προβλήματα. Μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα, το έχουμε ζήσει αυτό κατά επανάληψη στο παρελθόν. Τώρα από εκεί και πέρα, φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, όπως και η περσινή χρονιά βέβαια, καθώς έχουν μπει οι ΕΒΕ, οι ελάχιστες βάσεις αγωγής, έχουν διαφοροποιηθεί οι συντελεστές βαρύτητας στα τμήματα, στις σχολές. Οπότε εκεί αναμένουμε αρχές Αυγούστου, που θα ανακοινωθούν και οι βάσεις, να δούμε κάποια διαφορετικά πράγματα ενδεχομένως από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό που έχω να τονίσω και θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα την προσοχή των παιδιών, οι οποίοι συμπληρώνουν αυτή την περίοδο μηχανογραφικά τους, είναι να θέσουν κάποιες προτεραιότητες. Πρώτη και σημαντική είναι η επιθυμία τους, τα θέλω τους ουσιαστικά. Μετά είναι να ελέγξουν, να κάνουν μια έρευνα πάνω στις σχολές που θα δηλώσουν, μην εντυπωσιάζονται από τίτλους όπως πολλές φορές κάνουν, γιατί κρύβει και πολλές παγίδες ένας τίτλος ενδεχομένως. Να κοιτάξουν οπωσδήποτε τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολή, τα μαθήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Θα πρέπει να προσέξουν επίσης και τα μεταπτυχιακά, τα οποία συνοδεύουν μια σχολή της αρισκίας τους, τι μπορεί να προσφέρεται. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία τώρα καταθέτουν τα μεταγραφικά τους, θα βγουν στην αγορά εργασίας μετά από 4, 5, 6 χρόνια. Οπότε τα πράγματα θα έχουν εντελώς άρνηθα, θα έχουν αλλάξει. Οπότε πρέπει να έχουν μια εικόνα από τώρα για σχολές με επαγγελματική αποκατάσταση του μέλλον και όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν, βλέπετε, μια η πανδημία κορονοϊού άλλαξε εντελώς τις καταστάσεις στον χώρο των επαγγελμάτων. Καινούργιες ειδικότητες, καινούργια επαγγέλματα αναδύθηκαν, κάποια άλλα δείχνει να ξεχάστηκαν και όλα αυτά από μια επιδημία. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με τις μελλοντικές εξελίξεις, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και με όλα αυτά. Επίσης, να πω ότι καλό είναι να μην βιάσουν τα παιδιά, να αποθηκεύσουν πρώτα το μηχανογραφικό τους και μετά να προχωρήσουν σε οριστικοποίηση, να το ελέγξουν, να το δουλέψουν. Το Υπουργείο δίνει και τη δυνατότητα την Τρίτη, εφόσον έχει κλείσει ουσιαστικά η πλατφόρμα των γραφικών, να μπουν κάποια παιδιά και να αφαιρέσουν σχολές. Απλώς, δηλαδή, μόνο αυτό μπορούν να κάνουν μετά το πέρας της προθεσμίας. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα, αν κάποιο παιδί οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του και αποφασίσει να κάνει κάποιες αλλαγές, θα πρέπει να απευθυνθεί στο σχολείο του, όπου εκεί πρέπει να γίνει μια αίτηση αναίρεσης και ουσιαστικά να συντάξει εκ νέου το μηχανογραφικό του και να βάλει καινούργιες σχολές.
Σημαντικές λοιπόν για τους υποψηφίους οι πληροφορίες που παρακολουθήσαμε, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια ημερίδα παρουσίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ναι, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα έργων του Πολυχώρου Τσαλαπάτα και το παρόν μεταξύ των άλλων δέσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Θανάσης Κονίδας, τον οποίο βλέπετε τώρα και μας μίλησε. Επίσης, η κυρία Σταυρούλα Παναγιωτοπούλου, η δήλωση της ακολουθεί στη συνέχεια προϊσταμένη διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν λοιπόν μια ημερίδα εξειδικευμένη, όπου παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αυτή την περίοδο που υπάρχουν και πολλά θέματα αιχμής για τις ένοπλες δυνάμεις, με νέα οπλικά συστήματα επίσης, τα θέματα που αφορούν βεβαίως τα ελληνοτουρκικά. Ήταν εξειδικευμένα τα θέματα που αναπτύχθηκαν, ενώ να σημειώσουμε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, αντίστοιχες ημερίδες, ενώ αναμένεται να γίνει ακόμη μία και στην Κρήτη, όπως μας ενημέρωσαν σήμερα. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η μερίδα παρουσίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα έργων του Πολυχώρου Τσαλαπάτα στο Βόλο. Στις πτέρυγες μάχης, όπως είναι 111 εδώ στην πόλη σας, και στους ναυστάθμους. Είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι συμβάλλουν με την αποστολή τους και το έργο τους στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Η τεχνογνωσία που διαθέτει το πολιτικό προσωπικό είναι τεράστια, αλλά δυστυχώς κινδυνεύει να χαθεί. Έχει αρχίσει το πολιτικό προσωπικό να γερνά χωρίς να υπάρχει ανανέωση. Δεν γίνονται προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο μας. Έχουν να γίνουν προσλήψεις σχεδόν 15 χρόνια. Τα εργοστάσια μας αυτή τη στιγμή, η στελέχωσή τους από πολιτικό προσωπικό φτάνει το 30 με 40%. Κινδυνεύει να χαθεί όλη αυτή η τεράστια τεχνογνωσία και να μεταλαμπαδευτεί σε νέους συναδέλφους. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας ζητά και από το Υπουργείο μας, αλλά και από την κυβέρνηση, να προχωρήσει σε προσλήψεις πολιτικού προσωπικού, το οποίο αφορά και την άμυνα της χώρας. Είναι σήμερα μια πραγματικά μεγάλη μέρα για το πολιτικό προσωπικό, ειδικά τεχνικών ειδικοτήτων. Πράγματι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που στο Υπουργείο μας πραγματοποιείται μια τέτοια δράση προς όφελος του τεχνικού προσωπικού, αλλά και σε μακροπρόθεσμα και προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι ένοπλες δυνάμεις να αποτελούνται από πολιτικό προσωπικό κατάλληλα και πιστοποιημένα εκπαιδευμένο. Αυτή η δράση πραγματοποιείται σε 5 πόλεις στην Ελλάδα και αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία του κυρίου Γενικού, που το πίεσε πάρα πολύ, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτικού προσωπικού να είναι ωφελούμενο του προγράμματος αυτού. Αυτό λοιπόν που θέλουμε κι εμείς είναι να αγκαλιάσει όλο το πολιτικό προσωπικό αυτή τη δράση του Υπουργείου, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε για προσωπικό κατάλληλα πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο και συγχρόνως να μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες για άλλες τέτοιες δράσεις. Αντίστοιχες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ προγραμματίζεται να γίνει μία ακόμη και στα Χανιά της Κρήτης. Τώρα, Βασίλη, τι νεότερα έχουμε για τις μετακινήσεις εφέδρων στο Στεφανοβίκιο με το αστικό αλλά και το υπεραστικό κτέιλ? Ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2020 και μας έδωσαν λεπτομέρειες από πλευράς του αστικού και υπεραστικού κτέλ. Μετά την απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα του Υφυπουργού του κ. Χαρδαλιά, ο οποίος έδωσε τις λεπτομέρειες το τελευταίο διάστημα, ότι θα ισχύει αυτό και για το 2023. Είναι κάτι Μάλιστα. πολύ σημαντικό. Επεκτείνεται λοιπόν έτσι, αυτό που ίσχυε στην ουσία. Ακριβώς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες και στις δηλώσεις που έχουν γίνει, όπως σας είπα, στο ρεπορτάζ. Και όλο αυτό γενικότερα έχει να κάνει και με την πολιτική, όπως επισημάνθηκε, από αστικό και υπεραστικό κτέλ που είναι δίπλα στην κοινωνία σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Να ακούσουμε. Δωρεάν θα ταξιδεύουν και το επόμενο έτος, το 2023, οι έφεδροι πολίτες και αξιωματικοί με το αστικό κτέλ, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια.
Σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Αμυνάς του κ. Χαρδαλιά, θα ισχύσει πλήρης απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου για τη μετακίνηση των οπλητών θητείας και των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών κατά το 2023. Με τους αστικούς συγκοινωνιακούς φορείς της Αλεξάνδρειας του Βόλου, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Καρδίτσας, της Νάουσας, της Πάτρας, του Στεφανοβικίου και των Χανίων. Δωρεάν μετακίνηση λοιπόν των εφέδρων για το Στεφανοβίκιο από αστικό κτέλ αλλά και υπεραστικό. Οι φαντάρες στην πόλη μας από το 2020 ξεκινήσαν να μετακινούνται δωρεάν με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας. Συνεχίστηκε η μετακίνηση το 2021 και το 2022 και σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού κ. Χαρδαλιά θα συνεχιστεί η μετακίνησή τους οι ελεύθεροι και το 2023. Σχετικά με το Στεφανοβίκιο, από το υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας έχει επισημανθεί ότι ήδη ισχύει η δωρεάν μετακίνηση των εφέδρων από και προς τη μονάδα και αναμένεται η υπογραφή νέας σύμβασης για το 2023. Σχετικά με το αστικό κτέλ, ο πρόεδρός του δήλωσε ότι από το 2020 ισχύει η δωρεάν μετακίνηση των εφέδρων και αναμένεται να επεκταθεί αυτό και το 2023. Δωρεάν θα ταξιδεύουν. Τώρα τι εξελίξεις έχουμε, Βασίλη, σχετικά με το λιμάνι του Βόλου? Προχωρά, έχουμε ενημέρωση η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά έχουμε και κάποιες άλλες εξελίξεις. Ναι, θα έχουμε δηλώσει τις επόμενες ημέρες, γιατί επικοινώνησα σήμερα και με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και τους διευθύνοντες εκεί, συγκεκριμένα τον κύριο Αναγνώστου. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε δηλώσεις. Πιο ειδικά τώρα έχουμε εξελίξει αναφορικά και με τις θέσεις των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ. Προχωράει σύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή. Εξελίξεις και για τη μελέτη για τουριστικό καταφύγιο και τη Μαρίνα. Και να σημειώσουμε, όπως επισημαίνεται από πλευράς των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ, ότι το ΤΑΙΠΕΔ συμβάλλει στην επίτευξη εθνικού στόχου, λένε χαρακτηριστικά, για την ταχύ απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και όλο αυτό μεταφράζεται στην υλοποίηση έργων και γενικότερα στην εξωστρέφεια προς την κοινωνία με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, όπως λένε χαρακτηριστικά από το ΤΑΙΠΕΔ, εντάσσεται και η αναβάθμιση στο λιμάνι του Βόλου, που ούτως ή άλλως έχει νευραλική σημασία θέση σε πανελλαδικό επίπεδο. Και τους τελευταίους μήνες, όπως λένε, καταγράφεται σημαντική πρόοδος σε μια σειρά έργων με αναβάθμιση υποδομών. Mm-hmm. Για να δούμε τις λεπτομέρειες. Με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Αναφορικά με το Το ΤΑΙΠΕΔ επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, τονίστηκε σήμερα από τον Δημήτριο Πολίτη, τον Διευθύνοντα Σύμβολο του Ταμείου. Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί για αρκετά διαφορετικά έργα, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία για την έναρξη και άλλων. Και επισήμανε ότι δίνεται έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ανέφερε επίσης ότι το Ταμείο διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και ότι στόχος μας, είπε, είναι να τη θέσουμε στην υπηρεσία όλων των φορέων του Δημοσίου. Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, υπογράμμισε ότι το ΤΑΙΠΕΔ συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την ταχύ απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην ορίμανση και γρήγορη υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας. Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, πρόσθεσε. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική πρόοδος σε σειρά έργων με κοινωνικό αποτύπωμα, επισημαίνεται, όπως οι καθαρισμοί δασών, η αναβάθμιση των υποδομών υγείας και η υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Αναφορικά με το λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε, προκύπτουν τα ακόλουθα: σύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή, η μελέτη για το τουριστικό καταφύγιο και τη Μαρίνα. Τώρα, πάμε να δούμε μία άσκηση απορρίπανσης της θάλασσας από καύσιμα που έγινε σήμερα μπροστά στην ΑΓΕΤ, έτσι. Ναι, συγκεκριμένα έγινε μπροστά από την Ελλήν και ανάμεσα σε ΑΓΕΤ και Ελλήν, για να δώσουμε και το στίγμα να καταλαβαίνει ο κόσμος πιο ειδικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια άσκηση σαν και αυτή που έγινε σήμερα. Πριν από περίπου 2 χρόνια είχε γίνει μια αντίστοιχη. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει υψηλός βαθμός ετοιμότητας από το λιμεναρχείο, σε συνεργασία και με τους εθελοντές της περιοχής, διότι συμμετείχαν και σήμερα μεταξύ των άλλων και εθελοντές της Λέσχης ειδικών δυνάμεων. Μια άσκηση λοιπόν απορρίπανσης της θάλασσας από καύσιμα με συγκεκριμένο σενάριο και την ανάπτυξη των δυνάμεων που βρέθηκαν εκεί. Για να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με το σενάριο, η ρήπανση στο θαλάσσιο μέτωπο. Σαφέστατα αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ρήπανση στη θάλασσα, αλλά και ευρύτερα με την προστασία του περιβάλλοντος. Και μεριμνούν από το λιμενικό, αλλά και οι εθελοντές σε αυτή την περίπτωση. Και επισημαίνουν χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια δήλωση του κ. Ηλιόπουλου από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, ώστε να ανεβαίνει και ο βαθμός γνώσης, διότι είναι πολύ χρήσιμο να ξέρει κανείς τι θα πράξει. Βήμα προς βήμα. Η επιμόρφωση λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντική για όσους συμμετέχουν σε αυτές τις ασκήσεις, για να μπορούν και στην πραγματικότητα ομιγέννητο να δράσουν αναλόγως. Είναι ένα περιστατικό που απεύχονται βέβαια να υπάρχει, αλλά θέλουν να υπάρχει ετοιμότητα και συντονισμός. Ο συντονισμός επίσης και οργάνωση. Ναι, των εμπλεκομένων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Άσκηση καταπολέμησης της θαλάσσιας ρήπανσης πραγματοποιήθηκε σήμερα μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Ελληνοήλ ΑΕ, Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων και την ΑΓΕΤ, στην περιοχή Αστέρια Αγριάς. Η άσκηση διοργανώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου. Συμμετείχαν επίσης εθελοντές, μεταξύ αυτών και ηλίες ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Στο πλαίσιο της άσκησης αναπτύχθηκαν πλωτά φράγματα και στη συνέχεια έγινε η απορρίπανση σύμφωνα με το σενάριο. Αυτό προέβλεπε ότι είχε δημιουργηθεί πετρελαιοκοιλίδα, η οποία αντιμετωπίστηκε από πλευράς του Λιμεναρχείου, τους εργαζομένους της ΑΓΕΤ της Ελλήν αλλά και τους εθελοντές. Ακόμα μια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρήπανσης έγινε σήμερα το πρωί, στην περιοχή ανάμεσα από την ΑΓΕΤ και από την Ελλήν. Είναι το σημείο το οποίο υπάρχει πιθανότητα από κάποιο λάθος κάποια στιγμή να γίνει κάποια θαλάσσια ρήπανση. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει ο κατάλληλος εκτοπισμός και οι εγκαταστάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα. Αυτές οι ασκήσεις, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε εμείς και συμμετέχουμε από το 2006, η πρώτη έγινε στην περιοχή του Μαμιδάκη και από τότε σχεδόν κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, λόγω στην κατεμπερίσταση, γίνονται αυτές οι ασκήσεις. Σε όλες αυτές τις ασκήσεις συμμετέχουμε και σαν εθελοντές και εμείς και η ελληνική ομάδα διάσησης με τα σκάφη και τα εθελοντές μας. Φέτος ήταν η μόνη χρονιά η οποία μας ζητήθηκε να απλώς να είμαστε παρατηρητές. Άλλωστε η γνώση από εμάς υπάρχει και η εκπαίδευση. Έγιναν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την αρχή. Ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο. Άρχισαν οι υπάλληλοι των εγκαταστάσεων να στείλουν τις εγκαταστάσεις στα πλωτά φράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη σε εγκαταστάσεις επάνω. Σε ανέμεση ώστε να ανοιχτούν γρήγορα στη θάλασσα και κατόπιν μετά από εντολές του Λιμεναρχείου έγιναν οι υπόλοιπες ενέργειες. Μπήκαν τα φράγματα τα οποία τοποθετήθηκαν στις αχτές για να μην γίνει η ρήπανση της αμμουδιάς και της αχτής. Μπήκαν τα κατάλληλα υλικά και οι αντλίες μέσα στο χώρο που ήταν φραγμένες για να μην φύγει το τέτοιο και να μπορέσουν να διηθήσουν τα νερά και να βγάλουν τα κατάλοιπα από τα καύσιμα, από τα πετρέλαια σε κατάλληλο χώρο που φορτώθηκαν σε φορτηγό. Ενημερώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι εθελοντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι και λιμενικοί για τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν εκεί και το πώς αντιμετωπίστηκαν. Όπως όλες οι ασκήσεις φυσικά πήγε πολύ καλά. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποιο πραγματικό γεγονός και να πρέπει να πάμε εκεί να βοηθήσουμε, ώστε να γίνουν όσο γίνεται πολύ πιο καλά, να μην η περιοχή μας περιβαλλοντικά ανέμαχτη και να μην υπάρξει ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα την μολύνει. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ασκήσεις πρέπει να συνεχίσουν και να γίνονται, γιατί και σε εμάς εθελοντές, αλλά και στους εργαζόμενους και στους παραβρισκόμενους εκεί πέρα που βρίσκονται, δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες και εμπειρίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια άσκηση σαν και αυτή. Έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες και στο παρελθόν, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ετοιμότητας. Και να κλείσουμε, Βασίλη, την ενημέρωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και να δούμε και τι γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Ναι, όπως επισημαίνουν οι λογιστές, για τις φορολογικές δηλώσεις έχουμε ακόμη αρκετό κόσμο που δεν έχει σπεύσει να τις υποβάλει. Είμαστε τις τελευταίες στιγμές, όπως έχουμε πει αρκετές φορές οι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένες και της Μαγνησίας. Οι φορολογικές υποχρεώσεις πάντως μέχρι το τέλος του μήνα είναι αρκετές. Οι κυριότερες φόρος εισοδήματος ένφια και επιστρεπτέα προκαταβολή, ειδικότερα το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής απασχολεί πολύ κόσμο, και νοικοκυριά. Και να σημειώσουμε ότι οι λογιστές λένε να σπεύσει ο κόσμος να ενημερώνεται για όλες τις αλλαγές που επέρχονται, κυρίως ό,τι αφορά και στο πεδίο της ψηφιοποίησης πλέον των διαδικασιών, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτεροι που δεν γνωρίζουν πολλά από διαδίκτυο και από τις πλατφόρμες. Και σαφέστατα, οι λογιστές μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες, να κατατοπίσουν τον κόσμο γενικότερα τι πρέπει να πράξει και να τακτοποιήσουν οι φορολογούμενοι τις υποχρεώσεις έως το τέλος του μήνα. Βασίλη, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Αρκετές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας, κ. Καχακιάς, έδωσε στίγμα, τοποθετούμενο στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι παραμένουν αρκετοί εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει τη φορολογική τους δήλωση και στο νομό Μαγνησίας. Ο μήνας Ιούλιος είναι από τους πιο φορτωμένους μήνες φέτος ως προς την πληρωμή των οφειλών απέναντι στο κράτος. Έτσι λοιπόν οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τη μία από τις 8 δόσεις του φόρου εισοδήματος. Υπόψη ότι αν θέλουν να πάρουν την έκπτωση του 3% θα πρέπει μέχρι τις 29 Ιουλίου να πληρώσουν το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί. Υπενθυμίζω ότι χωριστά πληρώνεται ο φόρος για τα δύο μέλη της οικογένειας τους έγγαμους. Και επίσης μην ξεχάσουν όσοι έχουν φόρο εκκίνησης περιουσίας στον ΕΦΙΑ ότι πρέπει να πληρωθεί η τρίτη δόση από τις 10 του φόρου περιουσίας. Παράλληλα, όσοι από τις επιχειρήσεις, όσοι επιχειρηματίες έχουν λάβει κατά καιρούς επιστρεπτές προκαταβολές
εκείνα τα δάνεια, τις ενισχύσεις που έδινε το κράτος, θα κληθούν τώρα να καταβάλουν τη μία δόση, την πρώτη δόση από τις 96 μέχρι το τέλος του μήνα. Υπόψη ότι ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν για την επιστρεπτέα προκαταβολή, το τι ποσό δηλαδή τελικά θα επιστρέψουν, οπότε ανάλογα με τι ποσό θα έχουν επιδοτηθεί, έχουν και έκπτωση 15% εάν καταβάλουν το συνολικό ποσό του επιστρεφόμενου ποσού μέχρι στις 29 του μήνα. Εδώ πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες ότι αν έχουν λάβει για παράδειγμα 3 επιστρεπτές προκαταβολές, θα πρέπει να κάνουν 3 πληρωμές. Μία ενιαία πληρωμή δεν επιτρέπεται, διότι κάθε επιστρεπτέα έχει χωριστό κωδικό χωριστή ταυτότητα πληρωμής. Παράλληλα, επιχειρηματίες έχουν και το ΦΠΑ αυτό το τρίμηνο, για όσους υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε 3 μήνες. Όσοι είναι εργοδότες οφείλουν να πληρώσουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών του Μαΐου. Επίσης, όσοι είναι εργοδότες έχουν τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου μήνα, του Ιουνίου. Και τέλος, είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρηματιών στον ΕΦΚΑ, μη μισθωτών, όπου και αυτό ελπίζουμε να έρθει το ειδοποιητήριο προς το τέλος του μήνα, αλλά και σε περίπτωση που δεν έρθει το ειδοποιητήριο γνωρίζουν επιχειρηματίες ότι μπορούν να πληρώσουν με τον ίδιο κωδικό, με τον ίδιο κωδικό πληρωμής, το γνωστό ΕΡΕΦ, να πληρώσουν την ασφαλιστική εισφορά του Ιουνίου. Με ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και του χρόνου καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Ήδη οι φορολογούμενοι έχουν αρχίσει να μελετούν τρόπους πληρωμής σε μια σειρά από φόρους έως το τέλος του μήνα. Φόρος εισοδήματος, ένφια και επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μερικές από τις βασικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τακτοποιηθούν από τους φορολογούμενους έως το τέλος Ιουλίου. Τώρα, από τις αρχές του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει και πάλι φέτος, δυστυχώς, να συμπληρώνεται μια μακάβρια λίστα ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα από πνιγμό, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Την ίδια ώρα όμως και φέτος, πολλοί είναι οι συνάνθρωποι μας που έχουν σωθεί εξαιτίας της σωτήριας παρέμβασης ναυαγοσωστών, όπου δηλαδή υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη σε όποιες παραλίες. Έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε ότι στάθηκαν φύλακες άγγελοι για πολλούς ανθρώπους που κινδύνεψαν και μεγάλης ηλικίας αλλά και νεαρότερης ηλικίας. Είναι πολύ πρόσφατο και ένα περιστατικό που σημειώθηκε παρολίγο πνιγμού στην παραλία του Ανάβρου στο Βόλο και πάμε ζωντανά να συνδεθούμε με την παραλία του Ανάβρου. Εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Μπουροπούλου. Έχουμε εικόνα με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Κώστα Παπαθανασίου. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Βλέπω είσαι δίπλα με έναν από τους ναυαγοσώστες της περιοχής. Να μας πει τι συμβαίνει, αν είναι αυξημένη φέτος η πνιγμή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, και πόσο σωτήρια, που το βλέπουμε άλλωστε, είναι η παρουσία του σε παραλίες της περιοχής. Καλησπέρα Βάσο, βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον Δημήτρη Πάτσα, είναι ο ναυαγοσώστης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε βάρδια σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες στην πόλη του Βόλου, τον Άναυρο. Μόλις χθες, όπως είπες και εσύ, είχαμε ένα περιστατικό παρολίγων πνιγμού, όπου σώθηκε η κυρία χάρη τη σωτήρια επέμβαση του ναυαγοσώστη. Σήμερα έχουμε μαζί τον Δημήτρη, δεν δούλευε χθες, δουλεύει όμως σήμερα, όπου έχει στην επίβλεψή του όλη την παραλία του Ανάβρου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μας αναφέρεις λίγο τα περιστατικά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και αν έχεις παρατηρήσει κάποια έξαρση σε σχέση με πέρυσι ή με άλλες χρονιές. Ναι, φέτος τον τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει αρκετά περιστατικά και η έξαρση υπάρχει. Δηλαδή, πέρυσι αυτόν τον αριθμό των περιστατικών τον είχαμε ίσως και στο διπλάσιο χρόνο. Έχουν γίνει περιστατικά εδώ στον Άναυρο το χθεσινό, όπως αναφέρατε. Έχουν γίνει στις Αλικές τα περισσότερα περιστατικά λόγω της έκτασης της παραλίας και του κόσμου που μαζεύει. Ευτυχώς τα περισσότερα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και αυτό πιστεύω ότι δείχνει τη σημασία και τη δυσκολία της δουλειάς ενός ναυαγοσώστη, ο οποίος πρέπει να είναι
συνεχώς εγρήγορση. Δηλαδή πρέπει να ελέγχει συνεχώς τα πάντα και η επέμβαση του, όπως είπατε, μπορεί να είναι σωτήρια. Έχουμε στα χέρια μας ανθρώπινες ζωές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι εσύ είσαι μόνος σε όλη την παραλία του Ανάβρου. Θες να πιστεύεις ότι επαρκεί να είναι ένας ναυαγωσώστης για τόσο μεγάλη παραλία αλλά και για τόσο κόσμο? Η έκταση είναι μεγάλη. Βάσει νόμου ορίζεται να υπάρχει ένας ναυαγωσώστης ανά 400 μέτρα. Η κάλυψη δηλαδή που χρειάζεται είναι 200 μέτρα εκατέρωθεν του πύργου. Τώρα αναλόγως με τον κόσμο στον οποίο, ο οποίος μάλλον μαζεύεται στην παραλία, αλλάζει λίγο και η συμπεριφορά του ναυαγωσώστη. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται περισσότερες περιπολίες στην ακτή για να καλύψει, να επιβλέψει μάλλον με περισσότερη σιγουριά όλον αυτόν τον κόσμο. Σίγουρα χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ και τυχόν τυφλά σημεία που υπάρχουν στις παραλίες. Δηλαδή εδώ, όπως ίσως φαίνεται, υπάρχουν κυματοθράφστες οι οποίοι δημιουργούν τυφλά σημεία. Μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις από τις ομπρέλες των μαγαζιών που κρύβουν την ακτή. Οπότε πρέπει και εμείς, όσο περισσότερος είναι ο κόσμος, τόσο περισσότερο να προσέχουμε ακόμη και το παραμικρό. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πλάνο, άμα γυρίσει και ο Κώστας, θα μας δείξει την βάρκα που υπάρχει εδώ πέρα. Τη χρησιμοποιείτε, έχει τύχει να τη χρησιμοποιήσετε σε περιστατικά φέτος? Τη βάρκα όχι, δεν έχει τύχει να τη χρησιμοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα μέσο που είναι στη διάθεσή μας, μαζί με το σωσίβιο, το πολύ γνωστό του ναυαγωσώστη και τη σανίδα. Και προσπαθούμε εμείς όσο μπορούμε να προλάβουμε οποιοδήποτε περιστατικό, είτε με τις παρατηρήσεις μας, είτε με επεμβάσεις όσο νωρίτερα γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν προληπτικό ρόλο, στο να προλάβουμε δηλαδή να μην χρειαστεί να επέμβουμε σε κάτι πιο σοβαρό. Ποιες είναι οι πιο συχνές επισημάνσεις που κάνετε στον κόσμο? Για ποιο λόγο κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου καθημερινά? Μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα πιο γνωστές είναι οι βουτιές από τα βράχια. Έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά σε τέτοιες περιπτώσεις, από λιγότερο σημαντικά μέχρι πολύ σημαντικά. Οπότε προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να αποτρέπουμε τον κόσμο από το να κάνει βουτιές, γιατί πάνω στα βράχια, πέφτοντας στη θάλασσα, δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να τύχει στο δευτερόλεπτο. Μπορεί λίγο να γλιστρήσεις, μπορεί να μην έχεις υπολογίσει καλά το άλμα που θα κάνεις και να πέσεις κάπου που δεν υπολόγιζες. Οπότε το λέμε συχνά, πιστεύω το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι, αν όχι όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να προσπαθεί να κρατηθεί και να μείνει μακριά από τα βράχια και τις βουτιές. Μία επισήμανση είναι αυτή και μία δεύτερη είναι το κολύμπι έξω από τις σημαδούρες που οριοθετούν την παραλία. Η οριοθέτηση αυτή υπάρχει για να ξεχωρίζει ουσιαστικά την παραλία και τους κολυμβητές από τα σκάφη και τα υπόλοιπα θαλάσσια σπορ. Έχετε κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθείτε σε περίπτωση που δείτε ένα περιστατικό? Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα το σωσίβιο, βλέπουμε εδώ πέρα τον απεινιδωτή πίσω. Τι ακριβώς ακολουθείτε? Ωραία. Η πρώτη μας ενέργεια είναι να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και να τον φέρουμε στην ακτή. Μετά από αυτό, ελέγχουμε αν ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, αν αναπνέει, αναλόγως και το περιστατικό. Και μετά η πρώτη μας ενέργεια είναι να καλέσουμε για βοήθεια στο σωστικό σκάφος, το οποίο υπάρχει στη διάθεση της βάρδιας από το πρωί στις 10 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα και επεμβαίνει για βοήθεια σε οποιοδήποτε περιστατικό. Μετά από αυτό καλούμε και ασθενοφόρο, ΕΚΑΒ, για να μεταφερθεί ο άνθρωπος στο νοσοκομείο αν χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να παρέχουμε εμείς πρώτες βοήθειες. Είτε είναι κάρπα με τη χρήση του απεινιδωτή μέχρι να έρθει το σκάφος και μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και ουσιαστικά να λάβει μετά το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τις πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή στο νοσοκομείο. Μετά, αν πρόκειται για τραύμα, προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε την αιμορραγία, να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του τραυματία και μετά ξανά να μεταφερθεί μέσω του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να λάβει και ιατρική βοήθεια. Αυτά συνήθως. Ο ρόλος μας είναι να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκεί για να μεταφέρουμε τον άνθρωπο στην ξηρά και να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, ό,τι χρειαστεί. Θεωρείς ότι οι παραλίες του Βόλου και της ευρύτερης Μαγνησίας χρειάζονται περισσότερο ναυαγωσωστική κάλυψη ή αρκούνε?
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι παραλίες του Βόλου, οι 11 παραλίες που καλύπτουμε εμείς τουλάχιστον, από τα Πλατανίδια μέχρι και την Αιανχίαλο, έχουν κάλυψη. Δηλαδή τις ώρες τις οποίες υπάρχει ο περισσότερος κόσμος στην παραλία, υπάρχει και ο ναυαγός όστης. Οπότε πιστεύω πως επαρκεί, σίγουρα με την περισσότερη προσοχή τη δική μας, σίγουρα με τη μεταξύ μας συνεννόηση και σίγουρα με τη βοήθεια και τους σωστικούς σκάφους και όσο είμαστε πάντα σε εγρήγορση, μπορούμε να προλάβουμε ό,τι περιστατικό χρειαστεί. Βάσο, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Ιωάννα, μία ερώτηση ακόμη, να ρωτήσουμε τον κύριο Πατσά. Αν οι ναυαγοσώστες εισπράττουν το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι λιγόμενοι από την παρουσία τους, τι τους λένε όταν τους βλέπουν, τι τους μεταφέρουν? Νιώθουν ότι είναι πιο ασφαλείς κολυμπώντας οι ίδιοι και τα παιδιά τους ακόμη? Από τον κόσμο που είναι στις παραλίες, εισπράτεται αυτό το αίσθημα ασφάλειας? Νιώθετε, σας λένε ευχάριστα σχόλια, νιώθουν κάποια ασφάλεια όταν είστε εσείς εδώ πέρα? Πιστεύουμε ναι, πως νιώθει ασφάλεια ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είπατε, έρχονται, ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, μιλάμε και έχουμε μια έστω τυπική σχέση, μια καλημέρα, ένα τι κάνετε. Οπότε νιώθουμε ότι ο κόσμος νιώθει ασφάλεια μαζί μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να έχουμε αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε τον κόσμο να αισθάνεται άνετα μαζί μας, να μην ντρέπεται να έρθει να μας ζητήσει βοήθεια ή να μας κάνει οποιαδήποτε ερώτηση. Από κάτι ελάχιστο μέχρι κάτι πιο σοβαρό. Μπορεί να είδε κάτι και να θέλει να έρθει να μας ειδοποιήσει, μπορεί να χρειάζεται κάτι ο ίδιος ή κάποιος από την παρέα του και να θέλει να μας ειδοποιήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην ντρέπεται ο κόσμος και να μην φοβάται να έρθει να μιλήσει στους ναυαγοσώστες. Δημιουργείται δηλαδή μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο και πριν ακόμα τον μπάνιο τους και μετά. Mm-hmm. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, να δίνουμε την εικόνα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Ότι μπορείτε να μας μιλήσετε, ότι θα μας βρείτε στον πύργο, ότι μπορείτε να μας ζητήσετε βοήθεια για ό,τι χρειαστείτε. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί υπάρχει δυστυχώς καμιά φορά ο παράγοντας της ντροπής. Και μπορεί κάποιος λόγω ντροπής, λόγω φόβου, να μην ζητήσει βοήθεια. Αλλά εμείς έχουμε να πούμε αυτό, ότι όσο μικρό κι αν είναι, ελάτε να μας το πείτε, ό,τι κι αν είναι. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο ακριβώς, για να βοηθάμε σε ό,τι χρειαστεί. Δεν έχουμε ήχο. Παρακολουθήσαμε όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος των όσων ο ναυαγοσώστης μας είπε. Να ευχαριστήσουμε και την Ιωάννα Μπουροπούλου και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο τους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την υπόλοιπη Θεσσαλία, αλλά και από τη Σκιάθο και την Εύβοια. Η Ελένη Καραγιάννη είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει. Ελένη, καλό απόγευμα και σε σένα. Βλέπω εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη σύνδεση με υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ της σύνδεσης Σκιάθου και Εύβοιας για ηλεκτροδότηση. Είναι ένα έργο, δεν ξέρω πόσα χρόνια το περιμένουν στο νησί. Ένα πολύ μεγάλο έργο και θα ξεκινήσουμε σήμερα έτσι με μια καλή είδηση. Πραγματικά. Είναι ένα έργο σταθμός. Τέθηκε σε λειτουργία από τη Δευτέρα, Βάσο. Όπως είπες και εσύ, το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος, να σου πω, 300 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει μήκος 29 χιλιόμετρα για να συνδέσει την Εύβοια με τη Σκιάθο. Και ναι, σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, διασφαλίζει αυτό το έργο τόσο την σταθερή αλλά και την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση και της Σκιάθου αλλά και όλων των βορειών σποράδων. Και το πιο σημαντικό, Βάσο, είναι ότι σε όλες τις λειτουργικές συνθήκες, κάτω από όλες τις λειτουργικές συνθήκες, δηλαδή ελαχιστοποιεί το να επηρεαστεί η τάση της ισχύς του ρεύματος. Και από να έχουμε τις μικρές ή πολύ μεγάλες διακοπές που πολύ συχνά συμβαίνουν μέχρι και σήμερα στα νησιά των σποράδων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό, για ζημιές που έχουν προκληθεί. Έτσι. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα νησιά. Και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται το καλοκαίρι. Ακριβώς. Και πολλές φορές είχαμε και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Ήταν μεγάλες οι ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα και χρειαζόταν ημέρες
αίρεση η επισκευή, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ένα νησί με πολύ τουρισμό. Έτσι ακριβώς, και αξίζει να σημειώσουμε πως το έργο αυτό συμβασιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και ολοκληρώθηκε κάτω έτσι από δύσκολες συνθήκες. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, στη Βόρεια Εύβοια πάμε. Εκεί είχαμε σεισμό. Τι σεισμό? Ναι, σημειώθηκε ένας σεισμός μικρός, ευτυχώς. Ήταν της τάξεως των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 12 λεπτά μετά τις 12 χθες το μεσημέρι, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο βόρεια των Βασιλικών Ιστιαίας. Μάλιστα, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στα Τρίκαλα συνεχίζουμε. 5 τραυματίες σε τροχαίο, Ελένη. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά, Βάσο, οι 5 επιβαίνοντες στα 2 οχήματα που συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7, στην Εθνική Οδό Τρικάλων Καρδίτσα, στο ύψος του μνημείου 731. Συγκρούστηκαν τα 2 οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως σου είπα, με αποτέλεσμα το ένα από τα 2 να πέσει και σε παρακείμενο κανάλι. Ήταν πολύ τυχεροί οι 5 επιβαίνοντες. Βγήκαν από τα αυτοκίνητα με μικρούς τραυματισμούς. Και τέλος, να δούμε γιατί κλείνουν σήμερα και μέχρι τι ώρα η σύραγγες στα Τέμπη. Έτσι ακριβώς, οι σύραγγες στα Τέμπη από τις 10 το βράδυ σήμερα έως τις 6 αύριο το πρωί, αλλά και όσο χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκτελούνται για την αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των σύραγγων ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3, θα ισχύσουν κάποιες προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη. Συγκεκριμένα, θα έχουμε ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμόνα, με εκτροπή της κυκλοφορίας, να πούμε, στην περιφερειακή Εθνική Οδό Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς. Και θα έχουμε και άλλη μία ρύθμιση, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Ευαγγελισμού προς Θεσσαλονίκη. Αυτά από τις 10 απόψε το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί και όσο λίγο ακόμη χρειαστεί για να έχει ολοκληρωθούν οι εργασίες. Έχει ανακοινωθεί για τις 8 αυτές ώρες. Στη συνέχεια θα υπάρξει, αν χρειαστεί, και νεότερη ενημέρωση. Έτσι, Ελένη, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Σε αυτό το σημείο, εμείς, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σύντομα. Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Καρδίτσα. Τηλεφωνικά θα υποδεχθούμε μαζί μας την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, την κυρία Ρούλα Νιάκα, καθώς είναι πολλές οι διαμαρτυρίες σχετικά με τις επιστρεπτές προκαταβολές. Κυρία Νιάκα, καλό σας απόγευμα από την τηλεόραση του Άστρα. Καλησπέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι πραγματικά πολλές οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τη στιγμή που οι βεβαιώσεις χρεών για τις επιστρεπτές προκαταβολές, για αυτές τις επιστρεπτές που σε καιρούς πανδημίας βοήθησαν τους επιχειρηματίες, έχουν αναρτηθεί τώρα στο τάξης, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να πληρωθούν, πρέπει αυτά τα ποσά να αρχίσουν να καταβάλουν. Τι ακριβώς γίνεται τώρα στους κόλπους των εμπόρων, τι λένε οι έμποροι, τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει τόσο πολύ? Ακούστε να σας πω, η επιστρεπτέα προκαταβολή δόθη τότε προς βοήθεια σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα φυσικά, ανάλογα με το ποσοστό και το ποσό που επήρε ο καθένας, για να είναι το μισό να επιστρεπτέα και να πάρεις ένα ποσό και το υπόλοιπο να το επιστρέψεις. Ναι. Αυτό ήταν για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία, για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι μετά από όλο αυτό τον όλεθρο που έχουμε υποστεί όλοι. Όμως, η Καρδίτσα έχει ένα ξεχωριστό. Δηλαδή, εμείς περάσαμε έναν Ιαννό.
μια φυσική καταστροφή, η οποία νομίζω δεν έχει συμβεί πουθενά αλλού σε όλη την Ελλάδα, και δεν μπορεί να είναι να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι εννοώ με αυτό? Ναι. Πέρυσι που έγιναν οι καταστροφές στην Εύβοια, ανακοινώθηκε αμέσως ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που είχαν υποστεί τη ζημία και είχαν πάθει την καταστροφή, δεν θα επέστρεφαν τα χρήματα. Εμείς μετά από έναν Ιαννό, μετά από μια μεγάλη καταστροφή στην πόλη μας και μάλιστα όλων των επιχειρήσεων, μιλάω μόνο για την πόλη της Καρδίτσας, δεν μιλάω για τα γύρω χωριά ή τις υπόλοιπες περιοχές. Μιλάω για την πόλη της Καρδίτσας. Δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί, δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι η καταστροφή, η φυσική καταστροφή που έγινε μέσα στην πόλη μας, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή όλοι εμείς που εκπροσωπούμε τον εμπορικό σύλλογο, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έμποροι και έχουν καταστραφεί, ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Κύριε Ανιάκ, αυτό το αίτημα δεν το έχετε θέσει και νωρίτερα από τώρα που μιλάμε και από τη στιγμή που αναρτήθηκαν στο τάξης, που βεβαιώθηκαν αυτά τα χρέη? Δεν είπατε ότι θέλετε κι εσείς, για να μην υπάρχουν, όπως λέτε, δύο μέτρα και δύο σταθμά, να συμπεριληφθείτε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή να εξαιρεθείτε από την επιστροφή των χρημάτων? Ναι, το ζητήσαμε, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν περιμέναμε. Περιμέναμε τουλάχιστον ότι θα υπήρχε κάτι καλύτερο για την πόλη μας. Ναι. Ας μην πούμε το 100%, ας μην ήταν μη επιστρεπτέα όλα τα χρήματα, αλλά εμείς ζητήσαμε να υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο, δεν ξέρω ποιο θα ήταν αυτό, και ένας λόγος που εκείνο που εμείς ζητήσαμε είναι ότι δεν ζητάμε σε ποσά τα οποία είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή ακόμα και 20.000 ευρώ που έχει πάρει το κάθε κατάστημα να μπουν σε αυτή την εξαίρεση, αλλά μικρό ποσά τα οποία αφορούν, δεν νομίζω ότι ήταν ποσά τεράστια. Ήταν βέβαια μια ανακούφιση, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ανακούφιση. Μιλάμε για ποσά 1, 2, 3, 4, 5, άντε να ήταν σε επιχειρήσεις που ήταν εταιρείες, να ήταν 7, 8. Μιλάμε για τη δεύτερη ευκαιρία την επιστρεπτέα, όχι για την πρώτη. Μάλιστα. Η πρώτη επιστρεπτέα είχε άλλους κωδικούς, άλλους όρους. Εγώ μιλάω για τα τελευταία, τα οποία τα πήραν όλοι οι επιχειρηματίες για να μπορέσουμε να σταθούμε. Σε κάθε περίπτωση, λέτε ότι εξαιτίας και των καταστροφών του Ιαννού που έχουν πλήξει σοβαρά την Καρδίτσα, ζητάτε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο ο δικός σας σύλλογος της Καρδίτσας ο εμπορικός, που διαμαρτύρεται γιατί στις παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν μπορεί να επιστρέψει, δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα. Οι αντιδράσεις είναι πολλές σε ολόκληρη Θεσσαλία, σε ολόκληρη τη χώρα, από πολλούς συλλόγους, από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι και δύσκολα οικονομικά οι συνθήκες. Ακούστε, για να είμαστε δίκαιοι και να είμαστε και έντιμοι και να γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα οποία λέμε. Ναι. Σαφώς και είναι δύσκολες οι στιγμές. Σαφώς και αυτή τη στιγμή περνάμε πάρα πολύ δύσκολα, διότι είχαμε μια δεκαετή οικονομική κρίση, ήρθε δύο χρόνια η πανδημία, έρχεται τώρα η ενεργειακή. Σαφώς και όλα αυτά τα κατανοούμε. Όμως πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς, και λέω όλοι εμείς, εξαιρώ βέβαια την κατάσταση της Καρδίτσας λόγω Ιαννού, ότι όταν μας δόθηκε η επιστρεπτέα και κάναμε τις αιτήσεις μας, γνωρίζαμε ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο μισό. Μάλιστα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή λόγους άλλους, άλλοι συνάδελφοί μου. Βεβαίως και περνάμε δύσκολα. Βεβαίως και θα ήταν ευχής έργο να μην επέστρεφε κανένας τίποτα. Αλλά στα πλαίσια της δικαιοσύνης, της εντιμότητος, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Εμείς, σαν εμπορικός σύλλογος Καρδίτσας, θέλαμε να εξαιρέσουμε την Καρδίτσα για το λόγο που σας είπα για τον Ιαννό. Στείλαμε σε όλους τους βουλευτές επιστολή, ενημερούσαμε για την κατάσταση στην οποία ήταν ο νομός, διότι ας μην ξεχνάμε, επί 1,5 χρόνο ο νομός Καρδίτσας ήταν σε έκτακτη ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υποχρεώσεις, όποιες και αν ήταν, πήγαν πίσω. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση εμείς στηριζόμαστε και ζητούμε μια ευνοϊκή μεταχείριση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Έχουν γίνει λοιπόν από την πλευρά της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας ενέργειες για να προωθηθεί αυτό το αίτημα. Μέχρι στιγμής τώρα δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, κάποια απάντηση? Όχι. Περιμένουμε εμείς μέχρι αύριο Παρασκευή για να δούμε αν θα έχουμε κάποια απάντηση και αν θα συναντηθούμε με κάτι, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής,
Δεν περιμένω θαύματα. Θα ήθελα όμως πραγματικά τούτη τη δύσκολη στιγμή που βιώνουμε όλοι μας, και σας είπα και πάλι, η καρδίτσα λόγω του Ιαννού και λόγω της ιδιαιτερότητάς της, θα περίμενα να έχουμε κάτι καλύτερο. Ας μην ήταν το 100%, ας ήταν κάτι καλύτερο, για να δείξουν έμπρακτα ότι αυτό που σας είπα, δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί σε άλλες πόλεις που υπάρχουν φυσικές καταστροφές να εξαιρούνται και η καρδίτσα, που όπως είπε και ο Περιφερειάρχης προχτές που είχαμε μια συνάντηση, που είπε ότι αυτό το φαινόμενο γίνεται μια φορά στα 1000 χρόνια και ότι αυτή η καταστροφή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πουθενά αλλού. Yes. Είναι πραγματικά, γιατί εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε και καταστραφήκαμε. Αυτό ζητάμε. Μάλιστα. Για να κλείσουμε λίγο, κυρία Νιάκα, και με το θέμα των εκπτώσεων. Βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα. Αν θέλετε λίγο να μας δώσετε το στίγμα, έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνονται έτσι οι τζίροι των καταστημάτων, υπάρχει αισιοδοξία? Η κατάσταση στην αγορά δεν θα έλεγα ότι είναι ευχάριστη. Οι εκπτώσεις βέβαια πάντα δίνουν μια ανάσα, διότι ο κόσμος μπορεί να βγει έξω να κάνει τις αγορές του σε πολύ προσιτές τιμές, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, μετά από όλες αυτές τις πανδημίες και όλα αυτά τα αδιέξοδα, ο περισσότερος εμπορικός κόσμος προβαίνει σε εκπτώσεις που είναι υψηλές, κάτι που δεν γινόταν παλιά, ξεκινώντας δηλαδή από την αρχή με 40-50% και μάλιστα σε εμπορεύματα καινούργια και όχι σε στόκ εμπόρευμα. Όμως δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση που υπήρχε τα άλλα χρόνια. Ο κόσμος είναι λιγάκι περιορισμένος, μουριασμένος, δηλαδή θέλω να το πάρω αλλά δεν μπορώ, διότι δεν δύναμαι να πληρώσω και το ρεύμα και όλα τα άλλα τα πάγια έξοδα, άρα εγώ αυτή τη στιγμή περιορίζω, και η ένδυση και η υπόδειση την οποία εγώ εκπροσωπώ είναι σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση. Ευελπιστώ, και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, πάντα είμαι αισιόδοξη, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα φτιάξουν, γιατί είναι και η εποχή που ο περισσότερος κόσμος απουσιάζει στις διακοπές του. Mm-hmm. Και επιστρέφοντας ο κόσμος τον Αύγουστο, που είναι και ο μήνας που έρχονται όλοι οι ετεροδημότες, κάτι θα αλλάξει. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα και ότι ο κόσμος θα βγει να κάνει τις αγορές του με ό,τι έχει στην τσέπη του. Μακάρι να συμβεί αυτό. Κυρία Νιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, στον επόμενο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε, και είναι ο κύριος Σπύρος Βαλιώτης, ο γνωστός φοροτεχνικός, που πάντοτε έτσι μας βοηθάει με σημαντικά ζητήματα που αφορούν φορολογούμενους. Κύριε Βαλιώτη, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής μας, γιατί φυσικά είναι μια είδηση που πολλούς αφορά και έτσι θετικά την έχουν υποδεχθεί σήμερα, ότι επιτέλους έφτασε η ώρα των πληρωμών για το Power Pass, για την επιδότηση σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Να δούμε λίγο τα διαδικαστικά τώρα με τη δική σας βοήθεια. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν σήμερα, δηλαδή ξεκίνησαν οι πληρωμές. Κάποιοι θα βρουν στους λογαριασμούς τους τα ποσά. Βέβαια μπορούν να δουν και χωρίς να πάνε στην τράπεζα το ποσό, μπαίνοντας στην εφαρμογή και βλέποντας ότι έχει γίνει εκαθάριση. Αν δηλαδή δουν ότι έχει γίνει εκαθάριση, πράγματι θα δουν τα ποσά. Βέβαια να μην περιμένουν 600, γιατί πάρα πολλοί σχημάτισαν την εντύπωση ότι επειδή ανακοινώθηκε ότι το ποσό που θα είναι έως 600 ευρώ, το λέγαμε πάντα. Ναι. Μέσο όρο, κοιτάξτε, μέσο όρο σε καταναλώσεις έτσι μεγάλες σε σύγκριση με την περσίνη χρονιά θα είναι γύρω στα 150 με 200 ευρώ, γιατί ο υπολογισμός γίνεται αφαιρώντας από τη λίτρα αναπροσαρμογής που βλέπουμε στο λογαριασμό που μας έχει έρθει από την ηλεκτρική ενέργεια, αφαιρώντας την έκπτωση, πολλαπλασιάζουμε το ποσό που μας μένει επί 60%. Άρα δεν καλύπτουμε όλη τη δαπάνη της ΔΕΗ. Ναι. Τα ποσά δηλαδή από ότι μια πρόχειρη ματιά, μια πρώτη ματιά. Τα πρώτα στοιχεία που έχετε κι εσείς, ναι, γιατί από χθες το βράδυ άρχισε η ανάρτηση. Ευρώ. Βέβαια υπάρχουν και μικρότερα, ή κάποιοι ακόμη δεν κατάλαβαν ότι δεν ήταν και δικιούχοι. Ποιοι δεν ήταν δικιούχοι? Αυτοί που είχαν υπογράψει σύμβαση με σταθερό τιμολόγιο
όχι με κειμενόμενο. Το σταθερό τιμολόγιο σημαίνει ότι ερχόταν λογαριασμοί μειωμένοι σε σύγκριση με τους άλλους. Κάποιοι μάλιστα είχαν και αρνητικά ποσά τα τελευταία δίμηνα. Άρα αυτοί που είχαν σταθερό τιμολόγιο δεν πρέπει να περιμένουν κάποια ποσά. Συγγνώμη, αυτό που λέτε τώρα δεν το πληροφορήθηκαν, ότι δηλαδή δεν είναι δικαιούχοι αυτού του επιδόματος όταν έκαναν την αίτηση τώρα, καταλαβαίνουν ότι είναι εκτός. Αυτό όταν απευθύνονταν στα λογιστικά γραφεία, ναι. Τα λογιστικά γραφεία δεν γνώριζαν τι σύμβαση έχει υπογράψει κάποιος με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά αυτοί που είναι... έχουν υπογράψει συμβάσεις πέραν από τη ΔΕΗ με άλλες εταιρείες ιδιωτικές, ας πούμε, γιατί η ΔΕΗ ανήκει κατά κάποιο τρόπο και στο δημόσιο. Λοιπόν, αυτοί έχουν υπογράψει κάποια σύμβαση με σταθερό τιμολόγιο. Αυτοί λοιπόν δεν είδαν και μεγάλη αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτοί λοιπόν δεν θα δικαιούνται, γιατί το ελάχιστο ποσό που δικαιούται κάποιος είναι 18 ευρώ. Αν καταγγέλθηκε η σύμβαση που υπέγραψαν με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, θα καταγγέλθηκε προς το τέλος εδώ τους τελευταίους μήνες, άρα η δαπάνη μικρή και ίσως τελικά να μην είναι δικαιούχοι ούτε τα 18 ευρώ που είναι και το ελάχιστο. 18. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, όσοι μέχρι και τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν λάβει ένα mail ειδοποίησης, θα περιμένουν και τις επόμενες ώρες, γιατί αυτά γίνονται διαδοχικά, έτσι, σταδιακά. Ξεκίνησε σήμερα σταδιακά να καταβάλλεται, ειδικά σε αυτούς που ξεκίνησαν, που υπέβαλαν πρώτη αίτηση, δηλαδή σε αυτοί που είχε ξεκινήσει με το αφημί που λύγησε ένα κτλ. Δηλαδή οι πρώτοι που βλέπουν τους οργανισμούς τους να πιστώνονται με αυτό το ποσό είναι αυτοί που υπέβαλαν και πρώτη την αίτηση για την χορήγηση της ενίσχυσης. Και σιγά σιγά θα δούνε να πιστωθούν όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Είναι η ημερομηνία που θα οριστικά θα ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις και θα εκαθαριστούν όλες οι αιτήσεις. Θα είναι ως την Τετάρτη την επόμενη, ως την Τρίτη θα δούμε. Αυτό είναι θέμα διαδικαστικό πλέον, ας πούμε, από την... Υπήρξαν σήμερα και διευκρινήσεις ότι ξεκίνησε σταδιακά η ανάρτηση των ποσών πληρωμής και θα συνεχιστεί για ορισμένους και την ερχόμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Μέχρι που να ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία, πιστεύω ότι ως την Τετάρτη θα έχουμε τελειώσει. Εξάλλου οι αιτήσεις που έγιναν ήταν αρκετές. Πιστεύω ότι ως την Τετάρτη, επειδή η διαδικασία περισσότερο είναι ηλεκτρονική, γίνεται γρήγορα, δεν νομίζω ότι θα είναι πέραν της Τετάρτης η ημερομηνία πίστωση των ποσών που δικαιούται κάθε δικαιούχος. Μάλιστα. Κλείνει λοιπόν εδώ αυτό το κεφάλαιο με την πληρωμή των ποσών. Και μάλιστα από πρώτη τώρα Ιουλίου καταργείται ή μάλλον αναστέλλεται για ένα χρόνο η ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα να μην περιμένουμε κάποια ανακοίνωση ή κάποια απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για ενίσχυση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί λογικά δεν θα βλέπουμε φουσκωμένους λογαριασμούς από τη στιγμή που υπάρχει κατάργηση της ρήτρας ή αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής για ένα χρόνο. Να περάσουμε τώρα και λίγο στον κοινωνικό τουρισμό. Κύριε Βαλιώτη, εκεί τι έχουμε? Κοιτάξτε, ως χθες ήταν η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Είχαν αναρτηθεί από την Παρασκευή οι πίνακες, οι προσωρινοί δηλαδή πίνακες των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού. Τώρα αναμένουμε τον οριστικό πίνακα. Όσοι έκαναν ένσταση και τεκμηρίωσαν την ένσταση, που είναι λίγο δύσκολα να έκανε λάθος το σύστημα, γιατί η μολυοδότηση γίνεται αυτόματα. Αναμένουμε λοιπόν να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες. Είναι ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, για την ενίσχυση του τουρισμού και την ενίσχυση των Ελλήνων πολιτών για να πάνε διακοπές, γιατί τρέχουν τρία προγράμματα. Έτρεξαν μάλλον οι αιτήσεις, έτσι. Ο κοινωνικός τουρισμός πλέον αναμένουμε τον οριστικό πίνακα. Αφορά όλους τους πολίτες που είναι δικαιούχοι. Είναι 300.000 επιταγές έχουν εκδοθεί. Το κόστος συνολικά που θα δοθεί είναι 35 εκατομμύρια. Είναι κατά 5 εκατομμύρια παραπάνω από πέρυσι. Θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται έτσι από τους δικαιούχους από 1η Αυγούστου μέχρι του 22 μέχρι 31 Ιουλίου του 23. Για όσους είχαν περσινές επιταγές και δεν τις χρησιμοποίησαν, να τους ενημερώσουμε εδώ ότι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μέχρι 31 εβδόμου. Μέχρι τέλος του μήνα, ναι. Από 1 έως 6 μέρες. Mm-hmm.
Καλύπτει βέβαια και ακτοπλοϊκά ήδη εισιτήρια, έτσι, και είναι 25% για όλους και 20% για πολίτεκνους. Για τους ΑΜΕΑ είναι μηδενική η συμμετοχή σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επίσης υπάρχει μια αύξηση, μπορεί κάποιος αν επιλέξει τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κό και τον νομό Εύρο, μπορεί να διανυκτερεύσει 10 ημέρες χωρίς να υπάρχει επιπλέον χρέωση, ενώ στους Δήμους Ιστιαίας, Ελλειψού, Αγίας Άννας κτλ. Αυτοί δηλαδή που είχαμε πέρυσι τα προβλήματα με τις πυρκαγιές, μπορούν να επιλέξουν διανυκτέρευση 12 ημερών. Και εκεί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή στα καταλήματα που θα επιλέξουν. Θα καλυφθούν όλα από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχουν κλείσει όμως αυτά τα προγράμματα τώρα που μας περιγράφετε. Έχουν κλείσει και τα καταλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι που θα φιλοξενήσουν τους δικαιούχους, και αυτοί έχουν κλείσει γύρω στα 1500 καταλήματα, που η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο, θα μπει μέσα στους δικαιούχους, σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να τους φιλοξενήσουν, θα επιλέξει και στη συνεννόηση βέβαια θα μπορέσει να πάει διακοπές. Ναι. Για το μήνα Αύγουστο, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για να μην υπάρχει άρνηση από τον κάτοχο του καταλήματος, υπάρχει μια προσάυξη 20% στην επιδότηση, άρα και εδώ οι κάτοχοι των καταλήμματων νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουν μια ελαστικότητα και να δεχθούν τους δικαιούχους, γιατί πάντα όταν παίρναμε τηλέφωνο όλοι οι δικαιούχοι, το αντιμετωπίσαμε όλοι γενικά, ναι, την περίοδο του Αυγούστου μας ενημέρωναν ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν, έχουν καλυφθεί. Με την αύξηση όμως εδώ, την προσάυξη 20% στην κάλυψη έτσι, των δαπανών που θα πρέπει να δώσουμε στα καταλήματα, πιστεύω ότι οι κάτοχοι αυτοί δεν θα αρνηθούν για φέτος και θα δεχθούν τους αυτούς που έχουν την επιταβική βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλιώτη για άλλη μια φορά για τη βοήθειά σας, για να κατανοήσουμε έτσι διαδικασίες σχετικά με προγράμματα που υπάρχει ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό απόγευμα να έχετε. Για τις επιστρεπτές πρέπει να πούμε κάτι, αν υπάρχει χρόνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άκουσα προηγουμένως την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, και επειδή είχαμε πει αρκετές φορές ότι η μείωση των επιστρεπτέων είναι ανάλογα με τη μείωση τζίρου, δηλαδή η έκπτωση που χορηγείται ανάλογα με την μείωση του τζίρου, όσοι έχουν μείωση τζίρου από 30% έως 70%, ναι μεν θα πληρώνουν το 1/3, αλλά με την προϋπόθεση ότι για το 2020, τη φορολογική χρήση δηλαδή 2020, θα πρέπει να έχουν ζημιά. Το ίδιο συμβαίνει και αυτούς που θα είναι πάνω από 70%. Σε περίπτωση που παρουσιάζουν κέρδη, δυστυχώς τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν είναι στο 50%. Μάλιστα. Άρα η έκπτωση μεγαλύτερη που έχουμε στο 33% δηλαδή τα 100 να επιστρέψουν. Αν υπάρχει ζημιά το 20% τότε. Αν υπάρχει ζημιά, δυστυχώς θα επιστρέψουν το 50%. Βέβαια ίσως να δοθεί μια διαφορετική ερμηνεία αργότερα. Καλό θα ήταν όσοι βλέπουν ότι τα ποσά που πρέπει να καταβάλουν στο 50% και έχουν μείωση τζίρου πάνω από 30%, καλό είναι να κάνουν στα αιτήματά μου μια ένσταση κατά κάποιο τρόπο και να ζητηθεί από αυτούς να πληρώσουν το ποσοστό που αναλογεί στη μείωση τζίρου. Α, μόνοι τους θα το κάνουν το αίτημα αυτό, δηλαδή ηλεκτρονικά? Γίνεται στα αιτήματά μου από την ΑΔΕ. Μάλιστα. Και να ενημερώσουν την ΑΔΕ ότι πράγματι υπάρχει μείωση τζίρου. Ναι. Ίσως αργότερα να βγει κάποια απόφαση υπουργική και να ενταχθούν και αυτοί στη μείωση της καταβολής κατά 67% ή κατά 75% ανάλογα με τη μείωση τζίρου που θα έχουν. Χρήσιμη και αυτή η πληροφορία. Κύριε Βαλιώτη, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξανά μαζί σας αύριο στις 3 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας για ένα καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Γεια και χαρά. Γεια σας.